Συνεργείο Αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της αυτοκίνησης μας κάνει τους πλέον ειδικούς για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Συνεργείο Αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. Η χρήση γνήσιων μηχανημάτων διάγνωσης, κάθε πιθανής βλάβης και ειδικότερα η εξειδίκευσή μας στη γαλλική τεχνολογία εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα για το αυτοκίνητό σας. Γρήγορο και εγγυημένο σέρβις με παντός τύπου ανταλλακτικά σε προσιτές τιμές. Συνεργείο Αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, διασταύρωση χωριστής. Τηλέφωνο και φαξ 25 21 057 950. Trade Car Χατζηλαζαρίδης Βογιατζάκης. Κάθετη ολοκληρωμένη μονάδα με πιστοποίηση ISO 9001. Αντιπροσωπείες της Citroën, Lancia, Jeep. Ολοκληρωμένο σέρβις και ανταλλακτικά για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταχειρισμένων, με εγγυημένη ποιότητα αλλά και δυνατότητα χρηματοδότησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tradecar.gr και δείτε ένα στόλο με πάνω από 150 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Tradecar. Η σωστή επιλογή στους 4 τροχούς. Ελληνικό γευσιπωλείο. Γεύσεις ονειρεμένες στο κέντρο της Δράμας. Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σταρ Βορείου Ελλάδος, δεύτερη εκπομπή πριν τη Σέντρα. Θεματολογία της εκπομπής, βέβαια η Μαυραϊτή του Βορρά, η Γάμα Εθνική, θα αναφερθούμε στο κύπελο της ΕΠΣ Δράμας, στα πρωταθλήματα και έχουμε σίγουρα έναν καλεσμένο ο οποίος έπαιξε πανελλαδικά. Και έπαιξε πανελλαδικά γιατί μετά το μάτς Δόξα Βυζάντιο είχε το θάρρος, το θράσος και την λεβεντιά μέσα εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, όπως καθένας θέλει να το ερμηνεύσει, δεν κρύφτηκε πίσω από την καρέκλα και είπε: «Κύριε, για τη λειτουργία της ομάδος εγώ θέτω στη διάθεση της διοίκησης την παραίτηση». Με μνημόνιο νούμερο 3 λίγοι προπονητές θα έκαναν μια τέτοια κίνηση. Ο λόγος για τον Ανδρέα Παντζιαρά, τον οποίο έχω και τη χαρά και την τιμή και τον, να τον ευχαριστήσω, που είναι κοντά μας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε και καλησπέρα και στους τηλεθέατες σας. Μάλιστα. Πάμε στο Φιλότα. Η ομάδα κέρδισε 0-1. Αλλά πριν πάμε στα επιμέρους, μετά από 13 μήνες γεμάτους, μπήκαμε στο 14ο, 13 μήνες γεμάτοι. Χθες συμπλήρωσε ο Ανδρέας Παντζαράς 13 μήνες στον πάγκο των Μαυραϊτών. Πάμε
χωρίς πάθος, χωρίς λάθος, με πατριοσύνη και καθαρά να κάνει μια δική του αποτίμηση αυτής της παρουσίασης ο coach. 13 μήνες στη δόξα. Λοιπόν, βέβαια, δύο περιόδοι, ναι, περσινό πρωτάθλημα και φετινό, θέλω μια αποτίμηση. Καταρχήν, ευγνώμων που είμαι 13 μήνες σε μια ιστορική και μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι είναι 13 μήνες επικοδομητική, 13 μήνες εργασίας με πάντα στόχο και όφελος μοναδικό προς την ομάδα. Σίγουρα οι 13 μήνες αυτοί χωρίζονται σε δύο κομμάτια. Είναι η περσινή αγωνιστική περίοδος με κάποιο βαθμό δυσκολίας και η φετινή αγωνιστική περίοδος, η οποία είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Νομίζω ότι πέρσι κάναμε αρκετά περισσότερα από αυτά που πραγματικά θα μπορούσε η ομάδα. Θεωρώ ότι εμείς οι ίδιοι ήμασταν αυτοί που θέσαμε ψηλά τον πήχη και έτσι έπρεπε. Και εμείς οι ίδιοι είμαστε αυτοί που πρέπει να πάρουμε είτε το χειροκρότημα είτε την αποδοκιμασία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη γιατί θέλει να δημιουργεί. Από εκεί και πέρα πάντα πρέπει να λειτουργούμε όλοι προς όφελος της ομάδος και θεωρώ ότι και το μότο των φιλάθλων ότι η δόξα είναι πάνω απ' όλα πρέπει να κυριαρχεί σε όλους μας. Θα πάρω την πάσα από τον Ανδρέα Πατζαρά, είναι καλός στις ασίστ. Πέρσι, νομίζω, οι συνθήκες που ήρθε ο Ανδρέας Πατζαράς ήταν δύσκολες. Η διοικούσα σου είπε, coach προχώρα και όπου βγει. Είχε χαθεί το τρένο, είχαν χαθεί τα πάντα γιατί ο σχεδιασμός και το όλο σκηνικό αποφασίστηκε τελευταία μέρα του Αυγούστου πέρσι στο προαύριο χώρο του ξενοδοχείου Ξενία. Οπότε ο κάθε προπονητής όταν μια ομάδα εκείνη την ημέρα, μια μέρα πριν λήξει η συμμετοχή, αποφασίζεται σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί και η ομάδα την έχουν περάσει θηλιά και χαλκά. Επειδή γνωριζόμαστε αγαπητοί φίλοι και φίλες, εγώ στην ομάδα που ήταν στη Football League τους είχα πει επανειλημμένως και ας είμαι κακός. Τελείωσε πέρσι 14, βατανιακός δόξα. Τελείωσαν αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κύριοι, εμείς είμαστε ενδολοδόχοι από τον γάμα σίγμα δόξα δράμας, αφού ο μεγαλομέτωχος είχε φύγει. Άφησα να κυλήσει όλο το καλοκαίρι. Παρέλασαν και εδώ έχω ευθύνες διάφοροι αυτοδιαφημιζόμενοι. Έρχεται ο Παναγιώτης, ο Δεσπότης και ο κάθε επικραμένος. Με αποτέλεσμα τέλη Αυγούστου η ομάδα με το καξίδι δεν πήγε αγωνιστικά, ήρθε ο Πατζαράς. Όπου βγει. Από το περσινό κόρμο τώρα. Μια θετική παρουσία. Η ομάδα έπαιξε μπάλα. Δεν είχε άγχος. Ο Ανδρέας Πατζαράς, ό,τι δεν είχαν οι προηγούμενοι, το είχε φέτος το καλοκαίρι. Ότι η δόξα ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία, τον προγραμματισμό. Βέβαια με τα γνωστά δεδομένα. Θέλω να πιάσουμε Μάιος 15, ο Πατζαράς θα βρίσκει με τη διοικούσα. Στόχοι και άξονες. Λοιπόν, 17 Μαΐου τελειώνει το πρωτάθλημα, 24 Μαΐου κάνουμε την τελευταία μας προπόνηση, 2 Ιουνίου έχουμε το πρώτο ραντεβού με τη διοίκηση, με τη διοικούσα και τον ερασιτέχνη και συμφωνούμε ότι η ομάδα πρέπει επιβάλλεται να πρωταγωνιστεί στη νέα χρονιά. Τα βάζουμε κάτω, βλέπουμε ότι οικονομικά η ομάδα θα μπορέσει με βάση τον οδηγό που υπήρχε την προηγούμενη χρονιά να αντεπεξέλθει και με βάση την υποτιθέμενη καλή πορεία της ομάδας ο κόσμος θα είναι περισσότερο στο γήπεδο, άρα τα έσοδα θα είναι περισσότερα. Ξεκινάμε πιστεύοντας ότι ο Άρης θα είναι εκτός. Γιατί πρέπει στον κόσμο να λέμε την αλήθεια, να τον κοιτάμε στα μάτια. Εμένα το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει, πιστέψτε με, είναι να πηγαίνω σε ένα μαγαζί και να με χαιρετάει ο κόσμος και να λένε τι καλός άνθρωπος είμαι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστός ούτε στη γειτονιά ούτε στα καφενεία. Με ενδιαφέρει να είμαι σωστός απέναντι στη δουλειά μου, απέναντι στους εργοδότες μου και απέναντι στους συνεργάτες μου και στους ποδοσφαιριστές. Έχουμε την εντύπωση όλοι και οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Άρης δεν θα είναι στην κατηγορία.
Ξέρουμε τι είχαμε, το ρόστερ. Καλοκαίρι 15 τώρα. Ξέρουμε τι είχαμε. Ξέρουμε τι είχαμε, σωστά. Ξέραμε τι μας λείπει. Και ξέραμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε το παζλ για να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία. Σίγουρα όταν ξεκινάς μια χρονιά, οι πιθανότητες να κάνεις και λάθη είναι αρκετές. Όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Θεωρώ ότι κάναμε 12 μεταγραφές, εκ των οποίων κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς ήταν δραμηνοί ποδοσφαιριστές. Δεν ξοδέψαμε χρήματα όπως ακούγεται δεξιά και αριστερά ότι η ομάδα ξοδεύει χρήματα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι στον άλλο όμιλο, η Πίδνα Κίτρους, ένα χωριό της Κατερίνης με 1.400 κατοίκους, έχει budget 280 χιλιάρικα. Η Αέκαρα Ισκάκης έχει budget 270 χιλιάρικα. Τώρα, αν η Δόξα έχει budget 300 χιλιάρικα και πάει για πρωτάθλημα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι κακό αυτό. Αυτές οι ομάδες που λες είναι πρωταγωνιστές στον άλλο όμιλο. Και η δικιά μας ομάδα πρωταγωνιστή στο δικό μας όμιλο. Τώρα, αν υπάρχει ο Άρης στο δικό μας όμιλο και ο Άρης μπήκε την τελευταία στιγμή. Όπως μπήκε. Όπως μπήκε. Γιατί... Κύριος Πάσκος είπε και πήρε ναι, θέση. Και εγώ συμφωνώ ότι ο Άρης πλήρωσε την κόντρα που είχε ένας άνθρωπος με τον Μαρινάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν φτιάξαμε μια ομάδα η οποία γνωρίζαμε ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Κανένας δεν μίλησε ούτε για ομάδα τρένο, ούτε για ομάδα πλοίο, ούτε για καμία ομάδα. Μίλησε για μια ομάδα που θα παλέψει μέχρι το Μάιο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και αν δεν ήταν ο Άρης στην κατηγορία, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς θα γινότανε και θα ήμασταν ακόμα πιο απελευθερωμένοι σε κάποια παιχνίδια που όταν βλέπαμε ότι ο Άρης άρχισε να ξεφεύγει με 4 και με 5 πόντους, λογικό είναι να έχεις μια διαφορετική αντιμετώπιση. Ακόμα και τώρα, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι μπορούμε να πλησιάσουμε τον Άρη γιατί έχουμε δύο παιχνίδια μεταξύ μας. Αποδείξαμε πέρσι ότι είμαστε η μοναδική ομάδα που μπορεί να τον κοντράρει στα ίσια και θεωρώ ότι το ίδιο συμβαίνει και φέτος. Κοντεύουν οι αγωνιστικές που θα παίξουμε, πρέπει να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται και αν χαθεί η πρώτη θέση που φαντάζει κάτι αρκετά δύσκολο, αν μη τι άλλο η ομάδα πρέπει επιγόντως να τερματίσει τη δεύτερη θέση, μήπως στην Ελλάδα είμαστε. Και έχουμε καμιά παρερμηνία. Και υπάρχει κάτι. Η Δόξα όμως δεν τελειώνει ούτε το 2015 ούτε το 2016. Η Δόξα συνεχίζει, προχωράει ανεξαρτήτως ποιος είναι προπονητής, ποιοι είναι οι παίχτες, πριν ποιοι είναι στη διοίκηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και κάτι για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο αύριο, είναι και η επόμενη σεζόν. Όταν θα τελειώσει λοιπόν η φετινή σεζόν, θα κάνουμε το ταμείο μας, θα δούμε αν το πρόσημο είναι θετικό, αν είναι αρνητικό και το πώς μπορεί η ομάδα να προχωρήσει και στην επόμενη μέρα. Να πούμε τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Νέστος Κρύαυρης 3-0, ο Νέστος είναι πάνω από εμάς, θα αναφερθούμε. Λαγκαδάς Καλαμαριά 0-1, Εθνικός Αγενερίου Κοζάνη 3-0, Ιορδαϊκός Άρης 1-2 πέρασε και από την Πτολεμαϊδα, Φιλότας Δόξα 0-1. Μετά θα δούμε και τις φάσεις και τον γκολ. Βυζάντιο Εύρος 6-1, καταιγιστικός η ομάδα του Βυζαντιού. Τέτοια σκορ δεν έχουμε δει στον όμιλό μας. Και Αμπελόκηποι Γάζαρος 3-2 και Αλεξανδρούπολη Καβάλα 1-1. Βαθμολογία, κορυφή. Άρης 31, Νέστος 24, Δόξα 22, Καβάλα 19. Από αυτές τις ομάδες εμείς έχουμε έναν αγώνα περισσότερο. Πάμε έτσι όπως είναι μετά τη 12η αγωνιστική. Η βαθμολογία είναι ότι λέει ότι ο Νέστος είναι πάνω από μας. Και βέβαια, με δεδομένο ότι ο Άρης είναι σε άλλο μέγεθος οικονομικό, θα μεταφέρω το ψυχισμό του απλού δοξέου. Σέβεται κάθε Νέστο, κάθε Στριμώνα και κάθε Αλιάκμωνα. Με σεβασμό σε κάθε ομάδα. Ο Νέστος είναι δυνατή και την συμπαθώ. Νομίζω όμως έχουμε υστέρηση εντός έδρας. Και εδώ θα πάμε τώρα να κουμπίσουμε το σκληρό πυρήνα. Η αγωνιστική παρουσία της Δόξας είναι αυτή που είναι, με τη βαθμολογική συγκομιδή. Η ερώτηση, προπονητική παρουσία και γιατί έκανε αυτή την κίνηση ο Ανδρέας Παντζαράς με το χέρι στην καρδιά. Για ποια κίνηση λέτε? Να θέσεις στη διάθεση. Λοιπόν, όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά σε έναν οργανισμό, την ευθύνη την έχει ένας. Όταν κάτι δεν δουλεύει σωστά στο ποδοσφαιρικό τμήμα, την ευθύνη την έχει η κεφαλή. Και στο αγωνιστικό κομμάτι η κεφαλή είναι ο προπονητής.
Εγώ τελειώνοντας λοιπόν το παιχνίδι με το Βυζάντιο και βλέποντας ότι όντως κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα, η πρώτη κουβέντα που έκανε ήταν πρώτα απ' όλα με τους ποδοσφαιριστές μου, στους οποίους ανακοίνωσα ότι μετά το παιχνίδι βέβαια κατευθείαν ότι οφείλω να μιλήσω με τη διοίκηση και οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερωθείτε. Και αμέσως μετά οδηγήθηκα πάνω στα γραφεία όπου κάλεσα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάω στη συνέντευξη τύπου και τους ενημέρωσα για την πρόθεση σου. Για την πρόθεσή μου ότι είμαι εδώ, είμαι παρόν. Ό,τι χρειαστεί να γίνει προς όφελος της ομάδος και για το καλό της ομάδος, είμαι εδώ να το στηρίξω και να το υποστηρίξω ακόμα και αν είναι η απομάκρυνσή μου από το τιμόνι της ομάδας μετά από 13-14 μήνες. Αυτό είναι το όλο θέμα. Όπως και την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, καλέστηκα στο Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσία όλων των μελών και κάναμε μία δύο-ωρη επικοδομητική συζήτηση για το τι φταίει, πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι πάντα μέσα από μία συζήτηση ανδρών μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ θετικό. Και παμψηφί, να το τονίσουμε, ξαναπήρες ανανέωση εντολής, παραμένεις και συνεχίζεις. Έρχομαι όμως τώρα στον Ανδρέα Παντζιάρα. Κατεβαίνει ξανά με την ψήφο εμπιστοσύνης από την διοικούσα, κατεβαίνει στα αποδυτήρια. Ό,τι μπορείς και όσο μπορείς, ποια ήταν η δεύτερη συζήτηση που έκανες. Με τους ποδοσφαιριστές. Καταρχήν, πράγματα. Το πρώτο πράγμα που είπα στα παιδιά είναι ότι σας στηρίζω, με στηρίζετε, αλλά απολόγια χορτάσαν όλοι. Πρέπει πλέον να μπούμε μέσα στο γήπεδο, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να δείξουμε έργα, αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι που παίζαμε στο Φιλότα. Και δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά και μπόρεσε η ομάδα να επανέλθει στις νίκες, απέναντι σε ένα παιχνίδι με πάρα πολύ άγχος, με πάρα πολύ πίεση για όλα αυτά που προηγήθηκαν και που μοναδικός στόχος ήταν η νίκη. Με τα παιδιά έχουμε μια ειλικρινέστατη συνεργασία, εντός και εκτός αποδυτηρίων, γιατί ακούω διάφορα προς τα έξω. Θα πάμε και σε... Ναι, ναι, βεβαίως. Για απλά εγώ θέλω σε αυτή τη συνέντευξη που κάνουμε, αν θέλετε να συζητήσουμε τα πάντα. Τα πάντα όλα, όχι. Καθαρά εδώ δεν έχει... Γιατί θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει τα πάντα, για να μην αυτά που διάφορα. Πρέπει, αλλά θα είναι παντελονάτες κουβέντες από τον Ανδρέα Παντζάρα. Με τα παιδιά μέσα στην ομάδα έχουμε μια ειλικρινέστατη συνεργασία. Όποιο παιδί δεν παίζει, έρχεται στο γραφείο, κάνουμε μια συζήτηση και από εκεί και πέρα. Σίγουρα σε ένα αγωνιστικό τμήμα 30 ποδοσφαιριστών, 28 συν 2 στρατευμένους, είναι απόλυτα φυσιολογικό το 55% των παιδιών να μην αγωνίζεται και να υπάρχει μια στεναχώρια και όχι δυσαρέσκεια. Από την πρώτη μέρα προσπαθώ να τους πείσω ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και μετά την κριτική του διπλανού. Και νομίζω το πιο σημαντικό είναι πρώτα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας και μετά να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι κάτι που συζητάμε με τους συνεργάτες μας, με τους συνεργάτες μου, τον Ανέστη Τζελεπή και τον Σάββατο Θεοδωρίδη. Θεωρώ ότι η ηρεμία και η συσπήρωση γύρω από την ομάδα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, για να μπορέσει η ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σίγουρα στη δεύτερη θέση. Θα ήταν υποτιμητικό η ομάδα να μην τερματίσει εκεί και όσο πιο κοντά γίνεται στην πρώτη θέση. Ανδρέα Παντζέρα, για να φύγεις, το έχω γράψει από αυτή την υποκατηγορία, διότι η κατηγορία είναι νέα, είναι όλη γάμα εθνική. Άρα, είναι δύσκολα. Πρέπει να λειτουργήσεις επαγγελματικά με ερασιτεχνική μορφή. Καθαρά πράγματα. Για να ξεκολλήσεις από αυτή την κατηγορία, πρέπει να έχεις κάποιους παίκτες, κορμό, οι οποίοι να είναι παίκτες ανώτερης κατηγορίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Στη δόξα υπάρχει μια πεντάδα παικτών που αυτή τη στιγμή, άμα πούνε ότι φεύγουν, θα υπάρξουν ομάδες από τη Football League να τους ζητήσουν. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Υπάρχει. Θέλετε να σας αναφέρω. Αν θέλετε να μιλάμε με ονόματα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Υπάρχει. Δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, γιατί μετά θα αρχίσουν. Υπάρχει μια πεντάδα για τον Ανδρέα Παντζαρά παικτών που μπορούν να ανταποκριθούν στη Football League. Ναι. Okay. Εάν ο χρόνος γύρισε πίσω και ήταν Ιούλιος αντί για Νοέμβρης, θα έβγαινε τις ίδιες μεταγραφές ο Ανδρέας Παντζέρας? Ή και αν δεν έβγαινε, σε τι ποσοστό νιώθει προδρομένος από κάποιες μεταγραφές? Λοιπόν,
Αν ο χρόνος γύριζε πίσω και ήταν Ιούνιος, ναι, θα έφτιαχνα ακριβώς τις ίδιες μεταγραφές. Γιατί τώρα μιλάμε μετά από 12 αγωνιστικές και έχουμε δει και έχουμε κρίνει κάποιους ποδοσφαιριστές. Και εγώ θα σας μιλήσω με ονόματα. Κρατήσαμε από πέρσι 16 ποδοσφαιριστές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κρατήσαμε τον Καράδα τον περσινό. Ναι. Κρατήσαμε τον Τουτσαρίδη τον περσινό. Κρατήσαμε τον Χαριτονίδη τον περσινό. Κρατήσαμε τον Πετρόπουλο τον περσινό. Κρατήσαμε τον Κυριακή. Κρατήσαμε τα παιδιά, τα 16, με βάση την περσινή τους απόδοση, με πρόβλεψη και στόχο ότι θα έχουν βελτίωση προς τα πάνω. Είναι λογικό αυτό. Και λες ότι όταν κάνω έναν προγραμματισμό και έχεις δει μια ομάδα 8 μήνες, έχεις δουλέψει με αυτά τα παιδιά εντός και εκτός αποδυτηρίων. Τι χρειάζεται αυτή η ομάδα για να βελτιωθεί και να χτυπήσει την πρώτη θέση? Αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τι μας έλειπε πέρσι? Ένας οργανωτής μέσα στο παιχνίδι. Αν θυμάστε καλά, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε από την ομάδα ήταν ο Διαμαντίδης. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι και ο κύριος Πάσχος το είπε. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μιλήσουμε για κάθε θέση ξεχωριστά, όταν φτιάχνεις μια ομάδα το καλοκαίρι και βλέποντας τα φιλικά, αν τι πηγαίνει καλά και τι δεν πηγαίνει, κάνεις κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις. Όπως γίνανε κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις, που ήταν η απόκτηση του Βιτλή στη θέση του αριστερού ακραίου αμυντικού, όπως ήταν η απόκτηση του Μουτεσίδη στη θέση του επιτελικού χάφα, σχέτως αν ήταν. Έχω τις ενστάσεις. Μουτεσίδης, Παπαζούδης, ανήκουν στο ρόστερ ονομαστικά. Ναι, κοιτάξτε όμως. Η γνώση ήταν ότι ήταν στρατεύσιμη. Ναι, είναι στρατεύσιμη στην Ελλάδα, δεν είναι στο Λίβανο, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε και έγινε τεράστια προσπάθεια από τη διοίκηση και γίνεται ακόμα αυτοί οι ποδοσφαιριστές να έρχονται σε κάποιες προπονήσεις και να μπορέσουμε να τους χρησιμοποιήσουμε και σε κάποια παιχνίδια. Όπως ξέρετε, ο Άρης πέρσι είχε έναν στρατεύσιμο ποδοσφαιριστή τον Καλογέρη, ο οποίος έκανε 18 συμμετοχές βασικός. Έγινε η προσπάθεια από τη διοίκηση, γίνεται ακόμα. Ήδη ο Παπαζούδης στις 16 του Δεκέμβρη θα είναι στη Δράμα. 16 με τον Άρη θα έρθει. Ναι, ο Μουτεσίδης λογικά από Δευτέρα θα ενταχθεί κανονικά στο υπόλοιπο κομμάτι. Από εκεί και πέρα, όταν παίρνεις τον πρώτο σκόρερ της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα, που είναι ο Γαϊδαρτζής, όταν παίρνεις ένα ποδοσφαιριστή εγνωσμένης αξίας όπως είναι ο Ντος Σάντος, με καλή παρουσία στη Β' Εθνική και γεμάτες χρονιές τα προηγούμενα χρόνια, και σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές προσθέτεις τον Καρακλίδη, που έπαιξε και Super League με τη Δόξα, και προσθέτεις και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι δραμηνοί, όπως είναι ο Βραμέτζαλης, ηλικίας 20 ετών, όπως είναι ο Ρεβιθόπουλος, με 50 συμμετοχές στη Β' Εθνική 20 ετών, και κάποια άλλα παιδιά, τα οποία, αν θέλετε, να μην αναφερθούμε ένα προς ένα, νομίζω ότι όλες οι μεταγραφές που γίνανε, οι 12, αν εξαιρέσω ένα-δύο παιδιά τα οποία δεν μπορέσανε να βγάλουν τα στοιχεία που έχουν ή δεν μπορέσαμε εμείς να τους δώσουμε το ερέθισμα για να δώσουν αυτά που μπορούν, νομίζω ότι οι μεταγραφές οι πιο πολλές έχουν θετικό πρόσημο προς την ομάδα. Το θέμα είναι ότι θα πει κάποιος, καλά, εσύ τώρα μας τα λες όλα καλά, όλοι οι παίχτες που πήραμε ήταν καλοί, όλοι οι παίχτες που ανανεώσατε ήταν καλοί, η ομάδα γιατί δεν πάει καλά? Σε αυτό υπάρχουν πάντα δικαιολογίες, υπάρχουν αιτίες, και δεν θέλω να αναφερθώ ούτε σε τραυματισμούς που μας βγάλανε εκτός προγραμματισμού και εκτός αγωνιστικού κομματιού, ούτε σε κάποιες ατυχίες, ούτε σε διαιτησίες, ούτε σε τίποτα. Εκεί είναι η ευθύνη του προπονητή, και εκεί είναι λοιπόν που αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη και λέω ότι σίγουρα κάποια παιδιά στην προετοιμασία δείχνανε άλλο πρόσωπο και μέσα στο πρωτάθλημα ίσως να μην αντέξανε το βάρος του πρωταθλητισμού, ίσως λόγω των τραυματισμών ο δεύτερος ρόλος που πιθανώς πίστευα εγώ ότι θα έχουν στην ομάδα, αναγκαστικά πήρανε πρώτο ρόλο στην ομάδα και να μην μπορέσαν να το στηρίξουν. Αλλά εγώ οφείλω μέχρι την τελευταία μέρα του πρώτου γύρου όλα αυτά τα παιδιά να τα στηρίζω, όλα αυτά τα παιδιά να δουλεύω και να δουλεύουν μαζί μου, σαν να είναι οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στην κατηγορία. Επειδή είπαμε ότι θα λέμε καθαρές αλήθειες, πικρές αλήθειες, αλλά αλήθειες. Από το καλοκαίρι, και θέλω να επιβεβαιώσω, περιμέναμε ότι η ομάδα με αυτές τις μεταγραφές θα φύγει από το περσινό της ρόλο «πάμε και ό,τι βγει», πάμε σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομάδα έκανε καλές εμφανίσεις. Πιστεύω και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι πρωταρχικό δημιουργικό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κατοχής, ακόμη δεν παίξαμε. Γιατί? Γιατί μπορεί ο Διαμαντίδης να τραυματίστηκε. Από εκεί και πέρα, ο Ντουτσαρίδης να είναι μέχρι εκεί, ο Στόικος κατώτερος της περσινής παρουσίας. Ο Κυριακίδης αγνώριστος.
Αυτά όλα έχουν κόστος στην ομάδα. Ναι, βεβαίως. Όταν βασικά γρανάζια της ομάδος δεν προσφέρουν αυτό που περιμένεις, και δεν αναφέρομαι μόνο στα 3 τα παιδιά τα περσινά, και κάποια άλλα παιδιά που πήραμε φέτος δεν έχουν δώσει ακόμα, όπως ο Ντος Σάντος, ας πούμε, περιμέναμε πολύ περισσότερα από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Το θέμα δεν είναι να κάνεις κριτική και να πεις ότι δεν έχει δώσει ακόμα αυτό που περιμένεις, είναι να βρεις το λόγο γιατί δεν έχει δώσει αυτά που περιμένεις. Θέλω να μιλήσουμε για το δημιουργικό κομμάτι. Εδώ περίμενα περισσότερο από την ομάδα και το ξέρεις, ναι, και βέβαια, το έχουμε συζητήσει και δημόσια και κατηδίαν. Και εγώ περίμενα περισσότερα. Όταν στην περίοδο των φιλικών ο Διαμαντίδης είναι ο μηχανοδηγός, θα έλεγα, της ομάδος, και όλοι βλέπουμε ότι είναι ο παίχτης ο οποίος θα έχει το ρόλο το συνδετικό της μεσαίας γραμμής με το επιθετικό κομμάτι, και βλέποντας τα φιλικά ότι ο Κανετίδης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στα 23 του πλέον οριμάζει ποδοσφαιρικά και έχει αρκετά καλή παρουσία στα φιλικά, και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να το αρνηθεί κανένας. Και όταν τα στατιστικά του Διαμαντίδη είναι τα τελευταία 8 χρόνια έχει πάνω από 26 συμμετοχές μέσω όρο βασικός σε όλες τις ομάδες, και σε όλες τις ομάδες που αγωνίστηκε, οι ομάδες είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως ήταν η Καβάλα, όπως ήταν η Λαμία, αρκετές ομάδες τις οποίες ήταν. Και πίσω από αυτά τα δύο παιδιά, ή μαζί μάλλον μια καλή τριάδα, πιο νεαρός, ο 20χρονος ο Περσίδης, που και αυτός πέρσι πήρε κάποιες συμμετοχές, σε ένα πρώτο γύρο 15 αγωνιστικών, 16, πιστεύεις ότι μπορείς να βασιστείς στο δημιουργικό κομμάτι. Σίγουρα ο τραυματισμός του Διαμαντίδη έδωσε πρώτο ρόλο στον Κανετίδη και πολύ περισσότερο ρόλο και στον Περσίδη, ο οποίος αγωνίστηκε σε κάποια παιχνίδια, βεβαίως πιο λίγο. Αυτό είναι το κομμάτι της ατυχίας που αναφέρθηκα, χωρίς να θέλω βέβαια να πω ότι ή το Κανετίδης, ή το Περσίδης, ή το Διαμαντίδης, είτε κάποια άλλα παιδιά δεν προσπαθήσανε. Πιστεύω όμως ότι είναι άσχημο να κριτικάρουμε τα παιδιά αυτά από την πρώτη μέρα παρουσίας στην ομάδα, από την πρώτη επαφή τους με την μπάλα. Νομίζω ότι δεν βοηθάμε έτσι το αγωνιστικό κομμάτι. Όταν θα τελειώσει η χρονιά, θα δούμε αν τελικά η παρουσία τους ήταν θετική, αν η παρουσία τους ήταν αρνητική. Με αυτά τα παιδιά δουλεύουμε και σε αυτά τα παιδιά οφείλουμε να δείξουμε τη βελτίωση. Πάμε στο επιθετικό κομμάτι. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Γαϊδαρτζής στην ομάδα, ο Μιχάλης ο Δούμπλατζης, ένα παιδί από τη Δράμα, ο οποίος πέρσι έβαλε 7 γκολ σε 12-13 παιχνίδια και δικαιότατα ανανέωσε το συμβόλαιό του, δείχνει ότι μπορεί να είναι μία λύση στο επιθετικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα, ο τρίτος σέντερ φορ της ομάδας, ο Γκαϊδατζής, ο Νίκος από την Αλεξανδρούπολη, τον οποίον παρακολουθήσαμε πέρσι σε αρκετά παιχνίδια, εγώ προσωπικά, και στα μεταξύ μας αλλά και σε κάποια άλλα παιχνίδια, με ένα υπόβαθρο από τον Αστέρα Τρίπολης με μια παρουσία 2,5 ετών, έδειχνε ότι θα μπορέσει να είναι μια εναλλακτική λύση, μια λύση στην τριάδα των σέντερ φορ. Όπως και σε κάθε κομμάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όταν χτίζεις μια ομάδα, έχεις πάντα στο μυαλό σου προπονητικά ότι αυτοί είναι οι 14, 15, 16 ποδοσφαιριστές στους οποίους θα βασιστώ, και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία μέσω της δουλειάς, μέσω του ανταγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή του ζητηθεί, θα μπορέσουν να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Το ίδιο έγινε και με την. Γιατί ακούω καμιά φορά να λένε ότι η ομάδα δεν έχει επιθετικούς και έχει 5 στόπερ. Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά, τα στόπερ που είχαμε από πέρσι ήταν ο Σιάμπος ο Νίκος, ήταν ο Τσιάρας ο Δήμος. Ο Χαριτονίδης είχε φύγει. Είχε φύγει, ναι. Ήταν αυτά τα δύο παιδιά. Οι πρώτες μας επιλογές ήταν ο Γκαρακλίδης μαζί με τον Βραμέτζαλη. Και στα πρώτα φιλικά ο Σιάμπος έδειξε μια ευπάθεια στο χόνδρο, στο γόνατο. Με αποτέλεσμα ότι έπρεπε επειγόντως η ομάδα να αποκτήσει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στο κέντρο της άμυνας. Και ευχής έργων ότι καλύτερο ήταν ο Χαριτονίδης, ο οποίος όταν ήρθε στο πρώτο του παιχνίδι έπαθε και την εξάρθρωση του ώμου που έκατσε έξω ακόμα 5 εβδομάδες. Άρα η ομάδα δεν είχε 5 στόπερ, κάποια στιγμή έμεινε με 2 στόπερ και κάποια στιγμή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αναγκαστήκαμε να βάλουμε και τον Μπάμπουρα, το παιδί το οποίο δεν είναι. Ο οποίος αναστατικά είναι. Πάει καλά. Θεωρώ ότι είναι ένα κέρδος
για την ομάδα μέχρι στιγμής. Ένα παιδί 20 χρονών, το οποίο πέρσι στο δεύτερο εξάμηνο πήρε χρόνο συμμετοχής στον Ευρωκόπη και φέτος είναι ένας από τους βασικούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα με αρκετά λεπτά συμμετοχής και θετικότατη παρουσία για μένα. Ευχάριστη έκπληξη. Ωραία. Από τους πιτσιρίκους νομίζω ότι ήταν η... Πάμε στο θέμα του τερματοφύλακα. Ευχάριστη έκπληξη. Πάμε στο θέμα του τερματοφύλακα. Κρατήσαμε τον Καράδη, τον Τάσο, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν η αποκάλυψη πέρσι του πρωταθλήματος και της δικής μας ομάδος. Αποκτήσαμε γρήγορα τον Βαγγέλη τον Μπαγκάκη, ένα παιδί από τη Δράμα, στην ηλικία των 21 ετών, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος έκανε πέρσι 14 παιχνίδια στον Ορφέα Ελευθερούπολης. Και αποκτήσαμε και τον Ορέση τον Μέγκα, ένα παιδί που αγωνίστηκε στη Δόξα και στη Β' Εθνική κάποια παιχνίδια, ώστε να έχουμε, θεωρώ εγώ προσωπικά, την καλύτερη τριάδα τερματοφυλάκων στο πρωτάθλημα. Και αποδεδειγμένα αυτό το κομμάτι φαίνεται ότι το μεσοαμυντικό μας κομμάτι λειτουργεί, θα έλεγα, άριστα. Υπήρχαν παιχνίδια στην οποία ο τερματοφύλακας μας δεν ακούμπησε ποτέ την μπάλα. Αυτό όμως είναι το τελευταίο που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει η δημιουργία, τον κόσμο τον ενδιαφέρει το σκοράρισμα. Το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Ξέρουμε που είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει μέχρι να έρθουν οι μεταγραφές να δουλέψουμε όσο γίνεται περισσότερο, να μαζέψουμε όσους περισσότερους βαθμούς, να κερδίσουμε παιχνίδια. Παραστάσεις. Να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, αν γίνεται. Και όταν θα έρθει ο Δεκέμβριος να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε το ταμείο μας με αυστηρά κριτήρια πλέον, το ποιοι βοήθησαν, το ποιοι μπορεί να βοηθήσουν στο μέλλον, το τι χρειάζεται η ομάδα και να λειτουργήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Με τις εσωτερικές μεταγραφές του Δεκεμβρίου, Παπαζούδη, Μουτεσίδη, 20 Δεκεμβρίου τελειώνει ο πρώτος γύρος στο Περιγιάλι στην Καβάλα. Καβάλα, Δόξα. Προηγουμένως την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου θα έχουμε εδώ το μεγάλο ντέρμπι, Δόξα Άρης. Θα κάνουμε το ρεπό μας, θα υποδεχτούμε το σουφλί και θα πάμε την Κυριακή στην Κρύα Βρύση. Καθαρά, ο Ανδρέας Παντζαράς θα παραδώσει λίστα υπό αποδέσμευση παικτών, δεν θέλω ονόματα, το σκεπτικό και τι παίζεται σε αυτές τις 5 αγωνιστικές για κάποια παιδιά. Είναι αδεδομένο ότι θα πρέπει η συζήτηση να γίνει όταν τελειώσει και το παιχνίδι με την Καβάλα. Από εκεί και πέρα, αν κάποια παιδιά αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας έχουμε ότι δεν πατάνε καλά στο γήπεδο και σε αυτά τα 5 παιχνίδια που έρχονται, τα 4 παιχνίδια μάλλον που έρχονται, δείξουν ή μας αποδείξουν ότι έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που είχαν, τα αγωνιστικά, τα εξαγωνιστικά, και ξαναεγκληματιστούν μέσα στην ομάδα, ποιος δεν θα ήθελε έναν καλό ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του. Θεωρώ όμως ότι όλοι κρινόμαστε αυτό το μήνα. Χωρίς άγχος, χωρίς πίεση, αλλά είναι το κίνητρο το οποίο είχαν τα παιδιά πέρσι. Ακούω καμιά φορά να λέει ο κόσμος ότι καλά, πέρσι η ομάδα είχε πάθος, είχε. Το κίνητρο των παιδιών πέρσι ήταν τεράστιο και ήταν το κίνητρο να είναι στο ρόστερ μιας μεγάλης ομάδας όπως είναι η Δόξα που θα πάει για πρωτάθλημα. Το κίνητρο των παιδιών φέτος είναι, πρέπει να είναι μάλλον κάθε παιχνίδι ξεχωριστά να αποδεικνύουν μέσα στο γήπεδο ότι αξίζουν να φοράνε μιας ομάδας τη φανέλα η οποία είναι τεράστια και πρωταγωνιστεί σε μια χαμηλή κατηγορία που δεν της αξίζει. Θεωρώ λοιπόν ότι τα 4 παιχνίδια αυτά είναι κριτήριο για όλους μας, για όλα τα παιδιά, αλλά όχι μόνο αυτά τα 4 κριτήρια. Έχουν περάσει 12 αγωνιστικές και νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συνολική αποτίμηση της εικόνας όλων. Σίγουρα υπάρχουν όμως, θα έχω ένα προβληματισμό, υπάρχουν παιδιά που δεν πήραν και χρόνο συμμετοχής. Και ήταν και από πέρυσι το ρόστερ. Τον Γκελίδης, Κισίδης, Πετρόπουλος, Τσιάρας, Κελεσίδης. Κελεσίδης χθες έπαιξε στο Φιλότα. Αυτή η κατηγορία παιδιών, με ποιο, πώς θα κρυθεί? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα παιδιά που αναφέρατε είναι εδώ και ένα χρόνο στην ομάδα. Το λιγότερο. Ή μάλλον συνεργάζομαι εγώ μαζί τους εδώ και έναν χρόνο. Με δική σας εισήγηση έμπαιναν στο ρόστερ. Άρα είναι ο ρόστερ Παντζαρά. Βεβαίως. Και βρίσκονται εκεί. Εδώ και ένα χρόνο λοιπόν είναι στην ομάδα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε μια ομάδα 28 ποδοσφαιριστών δεν μπορεί να έχεις 28 πρωτοκλασσάτους παίχτες. Πρέπει να έχεις έναν κορμό και από εκεί και πέρα να υπάρχουν κάποια παιδιά. Μια διαβάθμιση κατανοητή είναι και. Ναι, βεβαίως. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι καθημερινές προπονητικές μονάδες που βλέπεις, αξιολογείς και κρίνεις ποιος είναι σε ετοιμότητα ανεξαρτήτου του αγώνα να προσφέρει στην ομάδα. Όλα λοιπόν τα παιδιά κρίνονται και με βάση την καθημερινή τους εικόνα. Ένα παιχνίδι, πιστέψτε με, δεν είναι
ένα μόνο παιχνίδι μάλλον δεν φτάνει για να αξιολογήσει έναν ποδοσφαιριστή. Θα κριθούν όλοι, κρινόμαστε όλοι και νομίζω ότι και με βάση τα παιδιά που φύγανε το καλοκαίρι, αρκετά παιδιά που φύγανε, κανένας ποδοσφαιριστής δεν μας διέψευσε από τη στιγμή που τον αποδεσμεύσαμε. Εκτός από το Σάββατο Μουδούρογλου που το παιδί πήγε στην Α' Εθνική. Και δεν υπήρχε θέμα αποδέσμευσης, υπήρχε θέμα το οποίο το ίδιο το παιδί ήθελε να πάει σε παραπάνω, είχε πρόταση και την πήρε. Μετά από 10 τόσες αγωνιστικές, προπονητική αγωνιστική απόδοση, όπως τη βλέπει ο Ανδρέας Παντζέρας. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε 5 βαθμούς το λιγότερο παραπάνω. Είναι δεδομένο αυτό. Και μιλάω για βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, μιλάω για βαθμούς με το Γάζορο και ακόμα Αλεξανδρούπολη. Την ανέφερε την Αλεξανδρούπολη και ακόμα θεωρώ ότι το παιχνίδι με τη Χρυσούπολη ήταν κάτι που μας ενόχλησε πάρα πολύ. Και μας ενόχλησε ο τρόπος, γιατί έγινε μια τεράστια προσπάθεια από το 28 που είμαστε με 10 παίκτες μέχρι το 87 που τρώμε τον γκολ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο ακόμα και τώρα το συζητάνε τα παιδιά στα αποδυτήρια. Το οποίο αν είχαμε εμείς 2 βαθμούς παραπάνω και ο Νέστος 2 βαθμούς λιγότερους, ξέρετε ότι η βαθμολογία θα ήταν εντελώς διαφορετική και ίσως η ψυχολογία του Νέστου από την τρίτη αγωνιστική να ήταν με ήττα στο πρωτάθλημα όταν έχει να χάσει 15-16 μήνες. Πάντως και πολλοί φίλοι συζητάνε ότι με τον Καμπανιακό πέρα από το 20 λεπτό ήμασταν όχι στη χαλάσσα. Θεωρώ ότι το παιχνίδι με τον Καμπανιακό και το δεύτερο ημίχρονο με τον Κοκκινόχωμα είναι ό,τι χειρότερο έχει παρουσιάσει η ομάδα. Με βάση τη δική μου παρουσία τους 13-14 μήνες. Εγώ, επειδή παρακολουθώ χρόνια την ομάδα, νομίζω το δεύτερο ημίχρονο με το Βυζάντιο ήταν η παρουσία, το είπα και στην περιγραφή μου, έως προσβλητική. Ναι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Έως προσβλητική. Άρα. 4 παιχνίδια. Ηρεμία στην ομάδα. Συσπήρωση γύρω από το στόχο. Και όταν θα τελειώσουν, θα κάνουμε το ταμείο του πρώτου γύρου. Και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα, να κάνουμε τις κινήσεις αυτές που πρέπει, ώστε η ομάδα να συνεχίζει να πρωταγωνιστεί μέχρι την τελευταία μέρα του πρωταθλήματος. Πάμε σε ένα κεφάλαιο διαιτησία. Ο κύριος Πάσχος είπε ότι δεν θα μπούμε στην λογική να παρακαλέσουμε να μπούμε σε διαδικασίες θολές. Και μπράβο μας και έτσι αρμόζει η ιστορικότητα και η παρακαταθήκη της ομάδας μας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά, όταν όμως ο Γκούντας, ο βοηθός με το Αγιονέρη, σου ακυρώνει ένα γκολ, το οποίο ούτε σε πρωτάθλημα καφετεριών δεν ακυρώνεται, από εκεί και πέρα το μήνυμα ψάχνει αποκωδικοποίηση. Ο Ανδρέας Παντζέρας τι βλέπει από τη φετινή διαίτηση? Θεωρώ ότι τα μηνύματα ήρθαν πολύ νωρίς. Ήρθαν νωρίς. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά ούτε και να το αποδεχτώ. Δόξα είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί απέναντι σε ομάδες τοπικού βεληνικούς να αδικείται και ειδικά σε εντός έδρας παιχνίδια. Αυτό είναι που με προβληματίζει. Δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι η εν γέννη παρουσία κάποιων διαιτητών, οι οποίοι... Λέει, φτάσαμε στο σημείο στο παιχνίδι με τον Καμπανιακό στο πρώτο ημίχρονο, ο αντίπαλος προπονητής και ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής να παραδέχονται ότι ήταν ένα ξεκάθαρο πέναλτι. Και ο διαιτητής να λέει ότι αυτό το πέναλτι δεν δίνεται και αν το δίνανε εις βάρος σας, τι θα κάνατε. Μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα. Αλλά πραγματικά δεν θα ήθελα να σταθώ στη διαιτησία, γιατί η διαιτησία είναι το τελευταίο κομμάτι που μας φταίει. Μάλιστα. Εμένα προσωπικά. Οργάνωση μιας ομάδος. Η απουσία. Σεβαστός ο Ανέσης Τσελεμπής, σεβαστεί όλο το επιτελείο σας. Η απουσία γυμναστή για οικονομικούς λόγους, πόσο συνάδει με μια μεγάλη ομάδα που είναι η Δόξα? Κοιτάξτε, σίγουρα θα ήταν ευχής έργων να μπορούσε η ομάδα να έχει έναν επαγγελματία γυμναστή. Συζητήσαμε με ένα-δυο παιδιά, τα οποία όμως λόγω φόρτου εργασίας δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα φυσικής κατάστασης, ούτε οι τραυματισμοί που έχει οφείλονται σε μυϊκά κομμάτια. Είναι ξεκάθαρο ότι οι πιο πολλοί τραυματισμοί που έχουμε
θα έλεγα ότι είναι ατυχίες, όταν υπάρχει εξάρτηση ομοπλάτης, όταν υπάρχει σκολικοειδήτης, όταν υπάρχει χονδροπάθεια, όταν υπάρχει χτύπημα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό και ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι και πέρσι και φέτος η ομάδα μας, αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα η οποία τρέχει μας στον αγωνιστικό χώρο. Τρέχει. Η στατιστική απεικόνηση όμως λέει, για να πάμε βήτα στη δεύτερη θέση, τα εμπόδια είναι δίπλα μας, στο Περιγιάλη, στην Καβάλα και πιο πέρα στον Έστω. Βλέποντας τα στατιστικά του Νέστου, 25 τέρματα έχει πετύχει, κορυφαία επίθεση, 13 έχει δεχτεί. Εμείς 13 πετύχαμε, 7 δεχτήκαμε. Η αποτίμηση από τον Ανδρέα Παντζέρα. Ό,τι πιο υπεύθυνο, αγαπητοί φίλοι. Να ξανασυζητήσουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Όχι. Θα πρέπει να ξαναπούμε δηλαδή ότι το πρόβλημά μας είναι το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Εντάξει. Ο πλουραλισμός στην επίθεση, αφού εκτός από τον Γαϊδαρτζή που έχει 8 γκολ, υπάρχουν ακόμα 5 ποδοσφαιριστές που έχουν βάλει από ένα γκολ. Και από εκεί και πέρα το θετικό μας κομμάτι είναι η μεσοαμυντική λειτουργία της ομάδος, η οποία πάρα πολύ δύσκολα απειλείται και πάρα πολύ δύσκολα τρώει γκολ. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή στα 7 γκολ που έχουμε φάει, ότι αν δεν κάνω λάθος, 3 γκολ είναι μετά το 89, μετά το 88. Μάλιστα. Θεωρώ. Η γιατρία. Πάμε στη γιατρία. Ναι. Να πάρεις μεταγραφές το Γενάρη. Ναι. Ένας παίχτης, ο οποίος παίζει, είναι καλός, σταθερός σε μια ομάδα, δύσκολο θα φύγει. Άρα εμείς θα πάμε σε τι φιλοσοφία μεταγραφικής ενίσχυσης. Λοιπόν, σε τι προσανατολισμό. Καταρχήν είναι ξεκάθαρο σε ποιες θέσεις πάσχει η ομάδα. Άρα το πρόβλημα το γνωρίζουμε. Όταν γνωρίζεις το πρόβλημα, πας στο φάρμακο. Και υπάρχει τεχνογνωσία, θεωρώ ότι μπορείς να το λύσεις. Αυτό έγινε και πέρυσι το Δεκέμβριο. Πέρυσι το Δεκέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, κάναμε 6 μεταγραφές. Πήραμε τον Καράδα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Πήραμε τον Λάσπατζη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός και θετικός. Ήρθε ο Δούμπλατζης, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθε, ναι. Ήρθε ο Παπαζούδης. Ναι. Ήρθε ο Χαριτίδης, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής, θα έλεγα, ο οποίος δεν έχει προσφέρει τα αναμενόμενα ή μάλλον δεν έχει προσφέρει αυτά που μπορεί λόγω ευπάθειας στους τραυματισμούς. Νομίζω η αισθήριξη που πήρε πέρσι από σένα ήταν νημιώδης, διότι αν και τραυματίας, το φερθήκαμε σούπερ επαγγελματικά και το αναγνώρισε ο ίδιος. Εντάξει, το θέμα δεν είναι να το αγνωρίσει ο ίδιος, το θέμα είναι να το δείξουμε στον αγωνιστικό και χώρο. Και να προσφέρει ανάλογα. Νομίζω έχει διακυμάνσεις. Βέβαια, εκτίμησή μου, δεν θέλω να μπω στην προπονητική. Και, συγγνώμη λίγο, και στα 5 παιδιά και ο Δήμος ο Τσιάρας, ο οποίος αποκτήθηκε πέρσι, ένα παιδί δραμηνό, για το κέντρο της άμυνας, μια λύση ακόμα. Το Χαρετίδη, αφού υπήρξε η στέρηση από Κανετίδη και Περσί, κυρίως Κανετίδη που έπαιξε περισσότερο, τον είδαμε τον Χαρετίδη και σε ρόλο αντιδιαμαντίδη. Στο οποίο θα έλεγα ότι είχε θετική παρουσία σε όσα παιχνίδια έπαιξε, αλλά ακόμα δεν έχει φτάσει, θα έλεγα, ούτε στο 60-70% από αυτό που ξέρω εγώ ότι μπορεί να δώσει μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, θα πάμε τοπική αγορά και πανελλαδική αγορά. Ναι. Λοιπόν, στο τοπικό πρωτάθλημα, στο οποίο έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια από πέρσι, υπάρχουν 3-4 ποδοσφαιριστές στις ηλικίες που ψάχνουμε, γιατί το να πας στο τοπικό και να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή 25, 26, 27 χρονών, εγώ θεωρώ ότι δεν έχει όφελος ούτε το ίδιο το παιδί, αλλά ούτε και η ομάδα. Άρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στις ηλικίες 18-20, 18-21. Υπάρχουν 3 παιδιά τα οποία θεωρώ ότι μπορούν σιγά σιγά να μπαίνουν και έχουν να εγκληματίζονται. Ναι. Μάλιστα. Μην μπούμε σε ονοματολογία. Δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι είναι κάποια παιδιά τα οποία μπορούν να μπουν στην ομάδα και σιγά σιγά να δείξουν ότι είναι ικανά να πάρουν και χρόνο συμμετοχής. Από την ευρύτερη αγορά. Ναι, από την ευρύτερη αγορά, όπως σας ξαναείπα και πριν, όταν εντοπίζεις το πρόβλημα, πρέπει να το λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει να αποκτήσουμε ειδικά έναν ποδοσφαιριστή, το λιγότερο θα έλεγα, στο επιτελικό κομμάτι και από εκεί και πέρα να συμπληρώσουμε επιθετικά, είτε είναι πλαϊνή επιθετική, είτε είναι η κορυφή της επίθεσης, να υπάρχουν δηλαδή περισσότερες λύσεις σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές, πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις ομάδες τους, γιατί όλοι οι παίχτες ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φύγουν. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι όταν λέγεσαι δόξα και έχεις ένα πολύ καλό όνομα προς τα έξω στον τρόπο λειτουργίας, στο οικονομικό κομμάτι, που πρέπει να σταθούμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι, ότι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας που είναι ο κόσμος. Εδώ θα έρχομαι. Η κοινωνική και η οικονομική στήριξη. Θα έλεγα ότι είναι μνημειώδης, είναι πρωτοφανής αυτό που συμβαίνει στην ομάδα.
πραγματικά ο κόσμος είναι, και δεν θέλω να μιλάω για τον κόσμο γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε, νομίζουν ότι προσπαθώ να σταθώ από κάπου. Ο κόσμος είναι η μεγαλύτερη επένδυση στην ομάδα και θα έλεγα ότι χωρίς τον κόσμο δεν θα υπήρχε καν η ομάδα. Κατανοητό. Πάμε όμως να πούμε και καμιά κακή από πέρα από αλήθειες. Κάποιοι έτσι το αντιλαμβάνονται, έτσι λειτουργούν, θέλουν και επιδιώκουν το κεφάλι του Παντζαρά σε δύσκολες και δυσκοπότερα. Τι απαντάς σε αυτούς τους ψιθυριστές του παρασκηνίου? Εντός δράμας και εκτός δράμας. Ναι. Κοιτάξτε, άμα το πρόβλημα είναι το κεφάλι του Παντζαρά, ξέρετε, κόβεται και εύκολα. Δεν είναι... Αν το πρόβλημα λύνεται δηλαδή με ένα κόψιμο, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Εγώ αυτό το κεφάλι το έδωσα προχθές στη διοίκηση. Από εκεί και πέρα η διοίκηση αποφασίζει. Εγώ όσο είμαι στην ομάδα μπορεί να είμαι για ακόμα μία μέρα, μπορεί να είμαι για ακόμα ένα χρόνο, κανένας δεν το ξέρει το μέλλον του. Οφείλω να δουλεύω καθημερινά γιατί έχω τεράστια υποχρέωση απέναντι στη διοίκηση, τεράστια υποχρέωση απέναντι στο μεγαλομέτωχο που είναι ο κόσμος και νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε εις πέρα στη φετινή προσπάθεια και στο τέλος να κρυθούμε όλοι. Τα αποδυτήρια της δόξας εκπέμπουν υγεία? Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι σε ένα σύνολο 28 ποδοσφαιριστών, συν 3 προπονητές, συν φροντιστές, μιλάμε για φυσιοθεραπευτές, για τους 35 άτομα, ένα ποδοσφαιρικό τμήμα, θα έλεγα ότι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μεταξύ μας ποτέ. Τώρα, αν κάποια παιδιά είναι δυσαρεστημένα που δεν παίζουν, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι υγιέστατο, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ θέλω μέσα στα αποδυτήριά μου να έχω άντρες οι οποίοι στεναχωριούνται όταν δεν παίζουν, είναι χαρούμενοι όταν παίζουν. Και όχι ποδοσφαιριστές που να, ο χαδερφισμός να κυριεύει, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πληρωνόμαστε. Σίγουρα θα μπορούσαμε όλοι μας να δώσουμε περισσότερα. Μιλάω πάντα για εντός αγωνιστικού χώρου. Με αυτό το δουλεύουμε και αυτό ελπίζουμε ότι θα γίνει. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν. Φέτος η χρονιά λόγω Άρη να πούμε ότι είναι δύσκολο. Από εκεί και πέρα όμως, το έχω πει ο Δοξέος, θέλει ανταγωνιστική ομάδα. Αγωνιστική και να παίζει, γιατί στη Δράμα έχουμε μια ψύχωση, δεν είναι μόνο μια ομάδα η Δόξα, το πιστεύω αυτό, το εκφράζω και θέλουμε την ομάδα, τουλάχιστον το έχω γράψει, προσβάλλουμε όταν έρχονται ομάδες και μπαρτσελονίζουν μες στη Δράμα. Σε μια Δόξα που έχει παίξει 25 χρόνια Super League. Αυτό με ενοχλεί αφάνταστο. Άρα, κλείνοντας, η κάμερα είναι εκεί, μπαίνουμε στην τελική ευθύνη για το πρώτο γύρο. Πέρασε το επεισόδιο, φεύγει ο Παντζαράς, μένει ο Παντζαράς, ψήφο εμπιστοσύνης από τη διοίκηση. Το μήνυμά σου, Ανδρέα Παντζαρά, κλείνοντας αυτήν την παρουσία σου στην Star Βορείου Ελλάδος. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πάντα η ηρεμία είναι η μεγαλύτερη δύναμη σε μια ομάδα. Η συσπήρωση γύρω από τον κοινό στόχο που είναι το όφελος που θα έχει η Δόξα και ελπίζω να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη που εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι, χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι από αυτήν απέναντι στον κόσμο ή μάλλον η εμπιστοσύνη που υπήρχε ανάμεσα σε εμάς και τον κόσμο, γιατί θεωρώ ότι η Δόξα είναι ένας μεγάλος κύκλος, είναι το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι η διοίκηση και είναι και ο κόσμος και όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, συσπηρωμένοι για το κοινό όφελος που λέγεται το μέλλον της Δόξας, νομίζω ότι μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και τα μικρόφωνα μας και οι κάμερες πάντα είναι ανοιχτά για οποιονδήποτε από τη Δόξα, αφού είμαστε και επίσημοι υποστηρικτές επικοινωνίας. Οποτεδήποτε, Ανδρέα Παντζαρά, νιώθεις ότι πρέπει να επικοινωνήσεις με τον κόσμο, δεν χρειάζεται πρόσκληση. Αυτή την πρόσκληση σημερινή ανταποκρίθηκες και να σε ευχαριστήσω και καλή συνέχεια. Και εγώ να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα και τη σημερινή μου παρουσία εδώ και θέλω να ευχηθώ και υγεία και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο, αφού πλησιάζουμε τις Άγιες Μέρες. Και μακάρι η νέα χρονιά όταν θα έρθει να μας βρει πολύ πιο αγαπημένους, πολύ πιο συσπηρωμένους και πολύ πιο δυνατούς και τη Δόξα πολύ πιο ψηλά από εκεί που τη φανταζόμαστε. Ημίχρονο, αυτό που είπε ο Ανδρέας Παντζαράς, πιο ψηλά η Δόξα, γι' αυτό θα αγωνιστούμε όλοι, ημίχρονο. Γράφουμε εδώ.
Νικηφόρα πέρασε η Δόξα μέσα από το Φιλότα στην εμβόλυμη αγωνιστική την Τετάρτη. Βέβαια, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, εδώ οι δύο ομάδες, με τα μπλε και άσπρα η ομάδα γηπεδούχος του Φιλότα, Θύελλα Φιλότας, ο στόικος αρχηγός, Μέγκα, Γαρακλίδης, Χαριτονίδης, Βιτλής, Ντουτσαρίδης, εδώ στόικος. Παράβαση καταλογίζει ο διαιτητής ο κύριος Γρατσάνης από τα Τρίκαλα. Εδώ η Μαυραϊτής σε ένα στημένο αρκετά έξω από την περιοχή της Θύελλας του Φιλότα. Ντουτσαρίδης και στόικος και ο Γαϊδαρτζής. Η μπάλα πάνω στο τείχος, θα πάρει το rebound, θα κάνει κίνηση ο Γαϊδαρτζής, 0-1. 0-1 η Δόξα, πήρε το rebound του. Ο Γαϊδαρτζής μπήκε μέσα στην περιοχή και ανοίγει το σκόρ για τους Μαυραϊτούς, 0-1 μέσα στην όμορφη κομμόπολη της Φλόρινας. Διαμαρτύρονται εδώ οι γηπεδούχοι. Προσπάθησαν η ομάδα του Φιλότα να ανταποδώσει. Δεν μπόρεσε. Η καλή αμυντική λειτουργία των Μαυραϊτών. Εδώ ο Σάντος πάει να φύγει. Θα κόψουν η κεντρική αμυντική. Γιακουμής. Είπαμε κάτω από καταρακτώδη βροχή αυτή η αναμέτρηση. Αν και εργάσιμοι αρκετοί φίλοι της Δόξας βρέθηκαν και στη Φλόρινα. Εδώ ο Μάρκος Σάντος θα κερδίσει ένα στημένο. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι, αλλά η καλή αμυντική λειτουργία. Γκαρακλίδης κατεβάζει για τον Κουμπρόγλου, ο Αλέξης Κουμπρόγλου. Θα βγει ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, θα διώξει. Ένα στημένο για την ομάδα του Φιλότα. Μέγκα καθοδηγεί το τείχος. Εδώ θα μπλοκάρει ο Μέγκα. Δεύτερη προσπάθεια, είπαμε. Εδώ είναι η πιο αξιόλογη ευκαιρία για την ομάδα της Θύελλας Φιλότα. Αλλά ο Μέγκα με δεύτερη προσπάθεια. Ρεβιθόπουλος για τον Σάντος. Φεύγει ο Σάντος, πολύ ωραία. Θα σπάσει την μπάλα, θα διώξει η αμυντική. Πολύ ωραία ενέργεια εδώ του Μάρκο Σάντος. Κεφαλιά από τον Ντουτσαρίδη. Ήδη έχουν ανάψει και οι προβολείς του γηπέδου. Κουμπρόγλου. Για τον Γαϊδαρατζή κεφαλιά, αρκετά πάνω από την εστία του Φιλότα. Ένα στημένο ακόμα για την Θύελλα. Η μπάλα έσκασε και το γλιστερό τερέν. Ντουτσαρίδης. Γαϊδαρατζής. Μοναδική ευκαιρία. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος. Πιέζουν οι γηπεδούχοι, αλλά η αμυντική λειτουργία της Δόξας δεν επιτρέπει να απειλήσουν την αιστεία του Ορέστη Μέγκα. Παραμένει το 0-1 όπως διαμορφώθηκε από το 9ο λεπτό. Έχει βαραίνει και το τερέν. Χαριτονίδης. Εγκεφαλικός και με χάρισμα ο Λάζαρος Χαριτονίδης. Εδώ οι φίλοι του Φιλότα προτρέπουν τους γηπεδούχους. Καταρακτώδη βροχή. Ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους. 80 λεπτό. Μέγκα θα μπλοκάρει. Γαϊδαρτζής κεφαλιά για τον Σάντος.
επιθετικό φάουλ του Μάρκο Σάντος. Πλησιάζουμε προς τη λήξη της αναμέτρησης. Μια αλλαγή για τη δόξα εδώ. Θα βγει ο Χαρετίδης, έξω ο Χαρετίδης, μέσα ο Κανετίδης. Ο κύριος Γρατσάνης από τα Τρίκαλα, ο άρχοντας της αναμέτρησης. Ο Κανετίδης στη θέση του Χαρετίδη. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Φιλότα. Παραμένει το 0-1 για τους μαυραετούς. Συνεργείο αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της αυτοκίνησης μας κάνει τους πλέον ειδικούς για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Συνεργείο αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. Η χρήση γνήσιων μηχανημάτων διάγνωσης, κάθε πιθανής βλάβης και ειδικότερα η εξειδίκευσή μας στη γαλλική τεχνολογία εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα για το αυτοκίνητό σας. Γρήγορο και εγγυημένο σέρβις με παντός τύπου ανταλλακτικά σε προσιτές τιμές. Συνεργείο αυτοκινήτων Auto Test Τίμος Δημήτρης. 5 χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας, διασταύρωση χωριστής. Τηλέφωνο και φαξ 25-21-0-57-950. Trade Car Χατζηλαζαρίδης Βογιατζάκης. Κάθετη, ολοκληρωμένη μονάδα. Με πιστοποίηση ISO 9001. Αντιπροσωπείες στη Citroën, Lancia, Jeep. Ολοκληρωμένο σέρβις και ανταλλακτικά για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταχειρισμένων, με εγγυημένη ποιότητα αλλά και δυνατότητα χρηματοδότησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tradecar.gr και δείτε ένα στόλο με πάνω από 150 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Tradecar. Η σωστή επιλογή στους 4 τροχούς. Ελληνικό γευσιπωλείο. Γεύσεις ονειρεμένες στο κέντρο της Δράμας. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν τη σέντρα και πάμε να δούμε τι έχετε να οργανώσετε για το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε τις κάρτες για την επόμενη αγωνιστική από Super League, βαθμολογίες, Football League, Γάμα Εθνική, Α και Β κατηγορίας, ΕΠΣ Δράμας. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech.
My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything. I am blindfolded. I can hear the birds. I can see them fly. I can see the sky. Έχουμε καθιερώσει σε κάθε εκπομπή να έχουμε αφιέρωμα παρουσίαση κάποιας ομάδος. Έτσι το συνεργείο της εκπομπής βρέθηκε στο δημοτικό διαμέρισμα του Φωτολίβους. Πάμε να δούμε το αφιέρωμα παρουσίαση στην ομάδα του Άρη Φωτολίβους. Σε σάρι
πιπορικό αφιέρωμα της εκπομπής πριν τη σέντρα στο όμορφο δημοτικό διαμέρισμα του Φωτολίβους. Όπου Φωτολίβος και το καμάρι του το ποδοσφαιρικό, ο Άρης Φωτολίβους. Θα ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο ο οποίος είναι αυτό που λέμε προσφορά. Κώστας Γουρνίκης, χρόνια, είναι ταυτισμένος πέρα από την οικογένειά του και με τον Άρη Φωτολίβους. Κώστα, τι σημαίνει για σένα η ομάδα του Άρη Φωτολίβους? Ευχαριστώ καταρχήν που βρεθήκατε στο χωριό μας και μας δίνετε και η ευκαιρία να δείτε πώς δουλεύουμε αυτά τα χρόνια, πώς δουλεύει η ομάδα δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, τι συμμετοχή ποδοσφαιριστών έχουμε, με τι παιδιά δουλεύουμε. Και θα σας πω και αυτό που με ρωτήσατε, τι σημαίνει Άρης Φωτολίβους. Για μας ο Άρης Φωτολίβους είναι ό,τι ιδιαίτερο έχουμε από ποδοσφαιρικό πλάνο στην ψυχή μας. Φέτος πάλι η ομάδα είναι η συνέχεια του πέρσι. Στο από το κύπελο. Από το κύπελο, ναι. Δουλεύουν τα παιδιά πάρα πολύ καλά. Εγώ εδώ μαζί με άλλους παιδιά δεν είμαι στη διοίκηση εγώ. Ασχολούμαι απλά εδώ πέρα με το γήπεδο, με τις εγκαταστάσεις, ό,τι μπορώ βοηθάω. Και έχει μεγάλη συμμετοχή ποδοσφαιριστών, η διοίκηση πάρα πολύ κοντά στα παιδιά, αλλά και το κυριότερο ότι έχουμε και τον κόσμο μας τα τελευταία χρόνια κοντά. Όντως η κερκίδα μέσα στο γήπεδο και εκτός έδρας παίζεται με 12 παίχτες. Με 12 παίχτες παίζεται και ένα μεγαλύτερο προσόν που έχουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι έχουμε και τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, ο οποίος είναι από εδώ, είναι δικό μας παιδί. Και το δείχνουμε και εμείς με τον τρόπο μας περισσότερο σεβασμό και περισσότερη παίρνει ενέργεια από εμάς ο Δημήτρης. Έτσι πιστεύω. Τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Θέλω για τη δική σου προσφορά. Μέρα νύχτα είσαι στο γήπεδο, στις εγκαταστάσεις. Αυτό είναι κατάθεση ψυχής, Κώστα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, Σάκη, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Δεν είμαι μόνο εγώ. Έχει παιδιά που δεν είναι ούτε καν στη διοίκηση και είναι εδώ στην προπόνηση. Ο πρώην πρόεδρος της ομάδος, ο Παπαδόπουλος ο Θρασίβουλος, είναι μέρα νύχτα εδώ. Έχει παιδιά εδώ πέρα που ασχολήθηκαν πριν πολλά χρόνια στη διοίκηση και φυλάνε εδώ πέρα. Δεν είμαι μόνο εγώ. Εμένα εν μέρει είναι και δουλειά μου αυτή τον τελευταίο καιρό. Αλλά έχει και άλλους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω, γι' αυτό και το κάνω. Νιώθω δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι από μένα αυτό το γήπεδο. Ξέρετε ότι το πρώτο γήπεδο στο νομό δράμας που έγινε χόρτο έγινε το 1988-89 στο Φωτολίβος. Και είναι η κατάσταση. Ήμουν πρόεδρος εγώ τότε. Το είχα όνειρο ψυχής και το κάναμε όχι μόνος μου, με πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε, δούλεψαν για αυτό το χώρο. Και έκτοτε βελτιώθηκαν πάρα πολλά πράγματα εδώ. Πάντως και η κοινωνία του Φωτολίβους είναι κοντά στον Άρη. Προσπαθούμε να την έχουμε κοντά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να είμαστε δηλαδή ομάδα χωρίς να έχουμε κόσμο. Μια πρόσωπη ομάδα θα ήμασταν. Χαίρομαι που υπάρχει ο κόσμος και προπάνω στα εκτός έδρα μας παιχνίδια. Είναι ο κόσμος παραπάνω από τα παιχνίδια που παίζουμε στην έδρα μας. Θέλει δηλαδή από όλες τις μεριές να υπάρχει μια ισορροπία για να μπορεί μια ομάδα να κάνει αυτά που κάνει σήμερα, δηλαδή να υπάρχει στην πεντάδα της αυτή, να έχει πάρει κύπελο και να έχει τις προδιαγραφές ακόμα να τερματίσει και πρώτη. Καλό κουράγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είστε καλά και εσείς καλή εκπομπή, καλές εκπομπές να έχετε. Το ρόλο του Προέδρου τον έχει και τον λειτουργεί καλά ο Δημήτρης ο Ευσταθιάδης. Δημήτρη, ο Άρης Φωτολίβος εκπέμπει υγεία. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι ότι είμαστε κοντά στην ομάδα όλοι. Όλη η διοίκηση, είμαστε μικροί όλοι, δηλαδή εγώ είμαι 28 χρονών, ο μεγαλύτερος είναι 45. Πάμε καλά, είμαστε κοντά στα παιδιά, κοιτάμε να μην τους λείπει τίποτα όσο μπορούμε βέβαια. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η υγεία, δεν υπάρχει άγχος. Απλά να παίζουμε ποδόσφαιρο, να είμαστε εδώ πέρα και όλα να πηγαίνουν καλά. Αγωνιστικά η ομάδα πάει καλά, πέρσι το κύπελο, φέτος το πρωτάθλημα δυνατή. Ποιο είναι ο κωδικός? Ο κωδικός είναι σίγουρο ότι είμαστε η ίδια ομάδα, γίνανε λίγες προσθήκες, ο προπονητής κάνει εξαιρετικό έργο, υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει άγχος, δεν πιέζουμε τους παίκτες για τίποτα, τους λέμε παίξτε ωραίο ποδόσφαιρο και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα και είμαστε σε αυτή τη θέση που είμαστε. Οικονομικά? Οικονομικά
Όλες οι ομάδες είναι δύσκολα. Εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα από κάποιους τοπικούς παράγοντες, από έξω παράγοντες, κάποιες χορηγίες, σίγουρα από την τσέπη μας, κάποια χρήματα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην λείπει τίποτα. Να έχουν τα ρούχα τους, τα ποδοσφαιρικά τους, τις μπάλες τους, όλα να είναι εντάξει. 28 χρονών, πρόεδρος στον Άρη Φωτολίβους. Ψυχικά τι σημαίνει για σένα? Ψυχικά είναι κάτι πολύ καλό. Σίγουρα, άμα δεν ήταν και τα υπόλοιπα παιδιά, και εγώ δεν θα έκανα αυτά που κάναμε. Γιατί είπαμε, τα κάνουμε όλοι μαζί. Το θέμα πρόεδρος είναι τυπικό. Όλοι εδώ είμαστε ένα. Συλλογική δηλαδή. Συλλογική. Πάντα συλλογική προσπάθεια. Πάντα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα για να γίνεται κάτι καλό. Αυτό. Το καλό ήταν ότι πήραμε το κύπελλο, κάναμε κάτι πολύ καλό για το χωριό και πάμε τώρα όπου βγει. Το μήνυμά στη κοινωνία του Φωτολίβους που σας στηρίζει να έρθουν πιο κοντά. Να έρθουν πιο κοντά, να έρθει περισσότερος κόσμος, να δουν τα παιδιά, να δουν τις εγκαταστάσεις εδώ που τις φροντίζουμε και είναι σε άριστη κατάσταση, να μας στηρίξουν για να η ομάδα να πηγαίνει καλά. Αυτό είναι, να πηγαίνει η ομάδα καλά. Δεν υποφελείται κανένας από εδώ, μόνο τα παιδιά. Ο Δήμος Προσοτσάνης είναι κοντά. Ο Δήμος Προσοτσάνης είναι κοντά και θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας τον Κυριάκο το Μεσονύχτη που είναι νομικό πρόσωπο στο Δήμο και μας βοηθάει πάρα πολύ, πάντα βρίσκει κάποια πράγματα για να μας προσφέρει εδώ πέρα και τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος και αυτός είναι μέσα στο Συμβούλιο του Δήμου, είναι παιδί εδώ από το χωριό και μας βοηθάει πάρα πολύ, τρέχει, μας στηρίζει συνέχεια, έρχεται, ενδιαφέρεται, ρωτάει τι πρόβλημα υπάρχει και έτσι τα λύνουμε, ό,τι μπορούμε λύνουμε πάντα, δεν λύνονται όλα, αλλά προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Καλή συνέχεια και να έρθει η ώρα, πρόεδρε και πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και από τον πρόεδρο πάμε στον προπονητή. Γέννημα θρέμα από το Φωτολίβος, ο Δημήτρης Κυριακίδης έκανε την ποδοσφαιρική του πορεία και τώρα σίγουρα με την γενέτειρά του γράφει τη ξεχωριστή προπονητική πορεία. Πάμε στον ίδιο να κάνει την αποτίμηση μέχρι τώρα και την ποδοσφαιρική αλλά και την προπονητική. Coach, βρισκόμαστε σε ένα γήπεδο στη γενέτειρά σου που εδώ ανδρώθηκες ποδοσφαιρικά και τώρα έχεις τη τεχνική καθοδήγηση. Θέλω ένα flashback της ποδοσφαιρικής σου πορείας. Ναι, εγώ είμαι από εδώ από το Φωτολίβος, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, εδώ έπαιξα τα πρώτα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και εδώ ξεκίνησα και σαν προπονητής. Δεν είναι η δεύτερη φορά που είμαι προπονητής στην ομάδα του Φωτολίβους. Ήμουνα και το 2000-2001, δύο σεζόν και από εκεί στερα φυσικά πήγα σε κάποιες άλλες ομάδες. Το Φωτολίβος για μένα είναι ποδοσφαιρικά ουσιαστικά η αρχή όλων των δύο καριερών που έχω κάνει και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή και φυσικά ήταν η βοήθεια που είχα από τους ανθρώπους όσοι ασχολήθηκαν με την ομάδα και τώρα και τα παλαιότερα χρόνια, είτε ήμουν ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, η βοήθεια του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αυτή είναι ουσιαστικά η υπεύθυνη που αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και εγώ σαν προπονητής να δουλεύω στην ομάδα και να παρουσιάζουμε κάτι καλό και σαν ποδοσφαιριστής τα παλαιότερα χρόνια να έχω φύγει από το Φωτολίβο, να πάω σε κάποιες άλλες ομάδες και να έχω παίξει μέχρι εκεί που τα κατάφερα τελικά επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Κάνοντας, βλέποντας την παρουσία σου, βλέποντας και την πορεία του Άρη πέρσι με το κύπελλο και φέτος τρίτη στη βαθμολογία ο Άρης, τρίτος, τρίτη άμυνα, τρίτη επίδεση. Άρα βλέπω ότι η γενική αποτίμηση είναι ότι ο Άρης Φωτολίβους δεν παλεύει πλέον για τη σωτηρία αλλά είναι στην πρώτη ταχύτητα των ομάδων του πρωταθλήματος. Ποιο είναι το μυστικό? Εντάξει, δεν υπάρχουν μυστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αν θεωρήσουμε ότι κάποια είναι η συνταγή, η συνταγή είναι μία, είναι προπόνηση, τίποτε άλλο. Αυτό που καταφέραμε στην ομάδα τα δύο χρόνια, πέρσι και φέτος που είμαι στην ομάδα, είναι να έρχονται οι ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, να προπονούνται και να έχουμε εκτός από εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, εξαιρετικούς χαρακτήρες. Η ομάδα είναι οικογένεια από πέρσι, είναι μια σημαντική ομάδα σε αυτό το κομμάτι
Και νομίζω ότι το σημαντικότερο που έχει γίνει σε αυτήν την ομάδα είναι ότι καταφέραμε όλοι μαζί να είμαστε αγαπημένοι και να παλεύουμε για το καλό αυτού του συλλόγου. Καταφέραμε πέρσι να κάνουμε μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα, όπως είχαμε θέσει από την αρχή, μια σωτηρία άνετη, και να κατακτήσουμε το κύπελλο που ήταν ο στόχος της χρονιάς για μας. Ξεκινήσαμε και φέτος πάλι με το να κάνουμε μια καλύτερη όσον αφορά το πρωτάθλημα συγκομιδή σε βαθμούς, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, όπως είπες και εσύ, στην τρίτη θέση, και νομίζω ότι η ομάδα δίκαια βρίσκεται σε αυτή τη θέση αυτή τη στιγμή, και από εδώ συνεχίζουμε για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είχαμε θέσει όσον αφορά το κύπελλο με την προοπτική ότι είναι η δόξα στο θεσμό πλέον, ότι να το κατακτήσεις είναι δύσκολο. Είχαμε θέσει σαν στόχο να περάσουμε όμως και να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή τη δόξα σε αυτό το γήπεδο που θεωρούσαμε ένα ιστορικό παιχνίδι για την ομάδα. Δυστυχώς αυτός ο στόχος δεν καταφέραμε να επιτευχθεί. Αποκλειστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα από το προάστιο. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε λίγο δυσαρεστημένοι, αλλά και οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Και όπως είπα και τους ποδοσφαιριστές, δυστυχώς ό,τι στόχο θέτουμε δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε και στη ζωή μας και στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικά. Το θέμα είναι να προσπαθείς. Εμείς προσπαθήσαμε, απλά δεν ήμασταν στην κατάλληλη στιγμή έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε εκείνο το παιχνίδι. Οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, η μόνιμη πληγή για όλα τα σωματεία. Το Φωτολίβος είναι από τα πρώτα σωματεία, όπως είπε και ο κύριος Γρουνίκης, που είχατε χλωτάπητα, έχετε βοηθητικό και εγκαταστάσεις και γυμναστήριο, βλέπουμε μέσα. Οι εγκαταστάσεις για αεραστεχνικό σωματείο, μάλλον θυμίζουν πιο πολύ επαγγελματικό. Ναι, σε αυτό το κομμάτι είμαστε σε καλό επίπεδο. Το γήπεδο αυτό είναι εξαιρετικό εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει ένα βοηθητικό γήπεδο πίσω, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο, είναι σχεδόν δύο γήπεδα, το οποίο μας βοηθάει περισσότερο τους δύσκολες μήνες του χειμώνα με τις βροχές, με τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και σε αυτό το γήπεδο μπαίνουμε όπου το καιρός είναι, όπως είναι αυτό το διάστημα, που βοηθάει για να μπούμε να κάνουμε την προπόνησή μας. Από εκεί στρα υπάρχει μια κερκίδα η οποία είναι ίσως από τις καλύτερες στην σύγχρονη, ναι, με το σκέπαστρό της. Δεν υπάρχουν καρεκλάκια βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το γυμναστήριο, ναι, όπως είπατε, που έχει μέσα 4-5 όργανα τα οποία μπορεί ένας αθλητής, ένας ποδοσφαιριστής να δουλέψει αυτά που θέλει. Και το μειονέκτημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το σύλλογο για να γίνει ακόμα καλύτερο είναι τα αποδυτήρια, τα οποία είναι αυτά τα αποδυτήρια τα παραδοσιακά, στα οποία εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάς ξεντυνόμουν σε αυτά τα αποδυτήρια και συνεχίζουμε να ξεντυνόμαστε ακόμα εδώ. Έχει κάτω από την κερκίδα υπάρχει το κηλικείο και δίπλα είναι ο χώρος ο οποίος κανονικά έπρεπε να είχαν τελειώσει τα αποδυτήρια και να είμαστε πλέον και εκεί σε ένα μεγάλο επίπεδο και καλό. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί και γνωρίζω λίγο τα δρόμενα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ στο Φωτολίβος, αρχίζουν πάλι οι εργασίες και ευελπιστούμε του χρόνου να είμαστε μέσα σε εκείνα τα αποδυτήρια. Ο ρόλος του προπονητή και η επιμόρφωσή του, πόσο θα περάσω σε ένα κλαδικό ζήτημα, πόσο πρέπει να είναι προτεραιότητα για κάθε προπονητή. Εντάξει, νομίζω ότι σε όλες τις δουλειές πρέπει να ανεβαίνεις επίπεδο, να επιμορφώνεσαι, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα, γιατί αν μείνεις στάσιμος νομίζω ότι σε οποιαδήποτε δουλειά είσαι το σύστημα θα σε απορρίπτει. Εμείς εδώ πέρα προσπαθούμε, ο καθένας μόνος του, εγώ προσωπικά προσπαθώ να παρακολουθώ κάποια πράγματα που με βοηθάνε στη δουλειά μου, είτε από το ίντερνετ, είτε από την τηλεόραση, είτε από βιβλία. Και όποτε γίνεται κάποιο σεμινάριο εδώ στο νομό μας, προσπαθώ να το παρακολουθώ αν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις επαγγελματικές και αθλητικές. Και κλείνοντας, προέρχεσαι από το Φωτολίβος το μήνυμα στην τοπική κοινωνία που στηρίζει την ομάδα. Θέλω το μήνυμά σου που μας ακούνε τώρα οι φίλοι του Άρη Φωτολίβους και όχι μόνο. Το μήνυμα θα έχει να κάνει περισσότερο με τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι το σημαντικότερο, γιατί είναι και ένα κομμάτι που δουλέψαμε από πέρσι και προσπαθούμε και σε αυτό να βελτιωθούμε. Είμαστε ακόμα πολύ σε βρεφική ηλικία ουσιαστικά σαν ακαδημία. Δημιουργήσαμε μια ακαδημία εδώ στο χωριό, η οποία δύσκολα έρχονται τα παιδιά. Αυτό που θα ζητούσα περισσότερο είναι να στείλουν οι γονείς περισσότερο τα παιδιά, να εμπιστευτούν στους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Εμένα προσωπικά, που είμαι ο ένας ο προπονητής και ο άλλος είναι ο Τσιρομενίδης ο Μιχάλης, το οποίο παιδί κατάγεται τη Μαυρολέχη, διπλανό χωριό, εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος και εκτός απρόπτου θα παρακολουθήσει και το σεμινάριο που γίνεται στην Αλεξανδρούπολη για να πάρει το πτυχίο. Έχει διάθεση το παιδί και όραμα σε αυτό το. Καλή επιτυχία να τον ευχηθούμε. Μακάρι να τα καταφέρει. Οπότε προσπαθούμε εδώ να φέρουμε και τα παιδιά στο γήπεδο, όχι μόνο για τον αθλητισμό, για την κοινωνικοποίηση, για να αποφύγουν πιθανόν άλλα προβλήματα της κοινωνίας μας γενικότερα.
Και το μήνυμα περισσότερο είναι αυτό. Και στο γήπεδο να τα στέλνουν το Σαββάτο, να έρχονται εδώ να παρακολουθούν το παιχνίδι. Όσον αφορά τον κόσμο που παρακολουθεί και βοηθάει την ομάδα, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Από πέρσι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα στο δεσμό του κυπέλου, πέρσι ήταν ο 12ος παίκτης μας όπου και να πηγαίναμε, όπου και να παίζαμε. Και νομίζω ότι είναι ο. Έφερε το κύπελο. Είναι ο παίκτης που ουσιαστικά μας έδωσε και το κύπελο. Χωρίς βέβαια να αποκλείσουμε την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά όλη τη διάρκεια. Συνδυαστικά πάντα. Συνδυαστικό φυσικά. Και φέτος υπάρχει το ίδιο, μας ακολουθούν, μας βοηθάνε και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι που αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο. Να σου ευχηθώ προσωπική και επαγγελματική πορεία και είσαι από τους προπονητές που είναι low profile και να συνεχίσεις αυτό το μοτίβο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ φυσικά που ήρθατε και εδώ για να κάνετε αυτό το αφιέρωμα. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε σαν ΜΜΕ, δεν μιλώ μονάχα σαν Star, είναι να πάμε στα σωματεία, να πάμε στην πηγή, διότι ποδόσφαιρο χωρίς τα αεραστεχνικά σωματεία δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι, είναι πολύ σημαντικό και το δικό σας το έργο. Προβάλλετε τον αθλητισμό, προβάλλετε το ποδόσφαιρο γενικά που είναι το δικό μας το άθλημα. Και νομίζω ότι σας αξίζουν συγχαρητήρια όλους. Όχι μόνο όπως είπε ο Σταρ, πιστεύω όποιος ασχολείται με αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να γυρνάτε όλη την ημέρα στα γήπεδα και να ασχολείστε με αυτό το πράγμα. Σας αξίζω συγχαρητήρια και να συνεχίσετε να έχετε δύναμη, να σας έχει ο Θεός καλά και να μπορείτε να κάνετε και ακόμα καλύτερα πράγματα. Παρακολουθούμε τον Άρη Φωτολίβος και είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά. Το μήλο κάτω από τη Μιλέο. Ο γιος του Θόδωρο Αρβανιτάκη, ο Γιώργος, με καταγωγή από το Φωτολίβος, είναι αυτό που λέμε η προσωποποίηση του χαλκέντερου μέσου. Πάμε να μας εξηγήσει ο ίδιος ο Γιώργος την δική του παρουσία και πώς νιώθει στην οικογένεια του Άρη. Γεια σας καταρχάς. Να είσαι καλά. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στην ομάδα. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Τη δική σου παρουσία εδώ. Η παρουσία μου όπως όλης της ομάδας μέχρι στιγμής είναι, θεωρώ, πολύ καλή. Αν σκεφτούμε ότι αρχικό στόχος ήταν η σωτηρία, η ομάδα πηγαίνει πολύ καλά προς το παρόν και μέσα από όλη την ομάδα και εγώ, με βοηθάει και η ομάδα δηλαδή, η παρουσία μου πιστεύω είναι θετική. Άλλαξε επίπεδο ο Άρης Φωτολίβος. Αγωνιστικό. Αγωνιστικό, αυτό οφείλεται πιστεύω πολύ και, και στη δουλειά που γίνεται και από τη διοίκηση, στην οργάνωση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε και από το φροντιστή, το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση. Οι εγκαταστάσεις μέσα, υπάρχει γυμναστήριο. Βοηθητικό, όσο μπορούμε το προσέχουμε και αυτό. Η διοίκηση είναι κοντά μας, έτσι, ό,τι χρειαζόμαστε. Υπάρχουν άτομα στην προπόνηση που, ό,τι θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχαν. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουμε μαζευτεί έτσι και με τον Δημήτρη τον Κυριακίδη. Οπότε σιγά σιγά ο Άρης ανεβαίνει επίπεδο. Ανεβαίνει επίπεδο, είναι τρίτο στη βαθμολογία. Μέχρι τώρα το πρωτάθλημα πώς το βλέπεις Γιώργο, ποια ομάδα θεωρείς φαβορή και ποια θεωρείς αρνητική η έκπληξη? Πιστεύω πως μέχρι στιγμής ξεχωρίζουν και τρεις ομάδες. Η Προσοτσάνη, η Χωριστή και η Πετρούσα. Αυτές πιστεύω μέχρι τέλους θα παλέψουν για το πρωτάθλημα. Με τις δύο, έχουμε παίξει μόνο με την Πετρούσα. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω. Ήμουν εδώ στο ματς, ήμουν εδώ. Πολύ καλή ομάδα Πετρούσα. Τώρα με τους άλλους δύο δεν έχουμε παίξει. Για να κρίνω, απλά πιστεύω ότι αυτές οι τρεις θα συνεχίσουν μέχρι τέλους. Οριμάζει η ιδέα αγωνιστικά, διοικητικά και στην κοινωνία ο Άρης να χτυπήσει και πρωτάθλημα κάποια χρόνια. Κάποια χρόνια. Στο μέλλον ίσως, γιατί υπάρχουν και πολλά νέα παιδιά που έρχονται. Με αυτό το σκεπτικό, ναι. Και υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά και οι ακαδημίες έχουν οργανωθεί. Συνεχώς νέα παιδιά κάθε χρόνο ανεβαίνουν, προβιβάζονται και συμμετέχουν στις προπονήσεις και παίρνουν και χρόνο στα παιχνίδια. Οπότε πιστεύω αν συνεχιστεί αυτή η δουλειά, γιατί όχι και να διεκδικήσει πρωτάθλημα Άρης. Θα πάμε και στο σπίτι. Ο πατέρας σου είναι και δάσκαλος, είναι αυστηρός κριτής, ο Θόδωρος Αρβανιτάκης. Σίγουρα, ναι. Είναι, ναι. Πρώτα απέναντι σε μένα, έτσι. Δύσκολο θα πει το πράγμα.
Δύσκολα, ναι. Πολύ δύσκολα. Ισχύει αυτό, ισχύει. Ο πιο δύσκολο αντίπαλο, ποιο ήταν μέχρι στο πρωτάθλημα. Σαν ομάδα. Ναι. Όχι και σαν παίκτη. Εντάξει, πολύ καλοί παίκτε υπήρχαν. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον. Ο καλύτερο σου φίλο πέρα από την ομάδα. Μέσα από την ομάδα. Πέρα από την ομάδα. Πέρα από την ομάδα, ποιο είναι ο καλύτερο μου φίλο. Ποδοσφαιρικό. Ο Φάνης ο Ρέντος. Να τον ευχηθούμε και περαστικά. Ναι, γι' αυτό ακριβώς. Μακάρι να επιστρέψει στα γήπεδα, γιατί και σαν ήθος και σαν παιδί, πάνω απ' όλα είναι χρυσό παιδί. Πολύ καλός χαρακτήρας και εξαιρετικός παίκτη. Γιώργο. Να επιστρέψει στα γήπεδα. Στα γήπεδα, ναι. Είστε μια παρέα στον Άρη Φωτολίκος. Είμαστε, ναι. Και εκτός γήπεδου, δηλαδή, πολλά παιδιά βγαίνουμε έξω, κάνουμε παρέα. Στις προπονήσεις φαίνεται το καλό κλίμα, πιστεύω. Γι' αυτό και έχουμε και τόσα άτομα. Δηλαδή, χαιρόμαστε να ερχόμαστε προπόνηση. Πάμε, φεύγουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας. Εδώ και πολλά χρόνια, από τα πρώτα κύματα μετανάστευσης, εγκαταστάθηκε στο Φωτολίβος η οικογένεια Χαρέμη. Ο Λεωνάρδο εντάχθηκε στον Άρη και πλέον είναι η ψυχή του Άρη. Πώς νιώθεις που είσαι στον Άρη Φωτολίβος? Είμαι χαρούμενος, εντάξει. Έρχομαι εδώ. Ξεχνιέσαι από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Έρχεσαι, κάνεις την προπόνησή σου, διασκεδάζεις με τα παιδιά. Ωραία είναι. Ωραία. Νιώθω δηλαδή χαρούμενα. Σε αγάπησε η κοινωνία του Φωτολίβους, επειδή και το μεταναστευτικό είναι ένα επίκαιρο θέμα, θέλω να μας πεις με κάθε ειλικρίνεια την προσαρμογή σου στην κοινωνία του Φωτολίβους. Σίγουρα με βοήθησαν και οι συγχωριανοί μου, και όχι μόνο εμένα, και τους γονείς μου. Γενικώς στην οικογένειά μου βοήθησαν και το μόνο που μπορώ να προσφέρω για αυτούς είναι να έρχομαι σε αυτό το γήπεδο και να δίνω το καλύτερο μου αυτό και να τους βοηθάω. Είσαι ήδη ο χαρακτηρισμός της αντοχής. Κάνεις ιδιαίτερη ζωή, Λιάννα? Όχι, τη ζωή που κάνει κάθε ερασιτέχνης. Ξέρω, από τη δουλειά μας ερχόμαστε εδώ και ούτω καθεξής. Τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Ο Λεωνάρδο πλέον είναι Φωτολιβιανός. Ναι, ναι. Πλέον είμαι εδώ. Είμαι εδώ πλέον. Είμαι χαρούμενος που είμαι στο Φωτολίβος και στην ομάδα που αγαπάω. Καλή συνέχεια και πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύπελλο Έψ Δράμας είχαμε προχθές, δυνατές εκπλήξεις, αποκλείστηκε ο Ορφέας χωριστής πρωτοπόρος στην Α κατηγορία μέσα στην έδρα της δυνατής ομάδος Δόξα Βόλακα, 4-0 η ομάδα της Δόξας Βόλακα από κατώτερη κατηγορία, συγχαρητήρια, τέτοιες εκπλήξεις σίγουρα συγκινούν και δυνατή έκπληξη η πρόκριση με 4-1 της Ελπίδας Καλού Αγρού μέσα στον Άγιο Αθανάσιο. Η αναμέτρηση προάστιο Δόξα Δράμας θα διεξαχθεί 9 του Δεκέμβρη. Πάμε εμείς να δούμε φάσεις και γκολ από την αναμέτρηση Πετρούσα Προσοτσάνη και τη συνέντευξη τύπου.
προημιτελική φάση κυπέλου ΕΠΣ Δράμας, ντέρμπι Γοήτρου γειτονικό και όχι μόνο μεταξύ της γηπεδούχου ομάδα Δόξα Πετρούσας με την φιλοξενούμενη του Γυμναστικού Συλλόγου Προσοτσάνης. Ο αγώνας είναι νοκάουτ με την μπλε εμφάνιση η φιλοξενούμενη ομάδα της Προσοτσάνης με την κλασική μαυρόασπρη η Δόξα Πετρούσας. Καλαϊτζής, παρέμβαση εκεί, μαρκάρισμα από τον Καλαϊτζή. Κίτρινη πάνω στον Καλαϊτζή τον Δημήτρη. Κερασίδης ψηλά out. Πάσα πολύ ωραία στον Τσακμακίδη. Ο μπάλα δοκάρι και γκολ. Γκολ Τσακμακίδης, 17ο λεπτό, 0-1. 0-1 η φιλοξενούμενη με τον Κώστα Τσακμακίδη. Πολύ ωραία η πάσα του Κοταΐδη στη πλάτη της άμυνας Πετρούσας. Έφυγε εκεί ο σέντερ, βγήκε ο Βέργος, βρήκε την μπάλα, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι, από το 17ο λεπτό, η Προσοτσάνη προηγείται 1-0. Μάκη, για τον γκολ. Για τον γκολ θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Βέβαια, διαμαρτυρήθηκαν οι ποδοσφαιριστές της Πετρούσας για offside. Τι να πω, εμείς τα βλέπουμε με γυμνό μάτι αλλιώς. Ελπίζω να το δείξει τηλεόραση τη στιγμή που γίνεται η μεταβίβαση της μπάλας για να βγάλουμε συμπέρασμα. Αθανασιάδης, Κίρτσης, Ρους, Μιχαλάκης, Ιόχνη, ο Σαμολαδάς και μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Κερασίδης πέρασε στον Κίρτση, Πέτρος Παπαδόπουλος, Άρμεν για τον Μιχαλάκη. Πάσα στον Άρμεν, θα βγει σέντρα, Αστερίου, Γεωργιάδης, πάσα, ο Ασλανίδης, ο Αντώνης, πλάσαρε, ελάχιστα out. Ευκαιρία εδώ για την Προσοτσάνη να ισοφαρίσει, για την Πετρούσα, ναι. Εδώ ο Αντώνης, ο Ασλανίδης, πλάσαρε, ελάχιστα out από την εστία του Γιάννη Σαμολάδα. Γεωργιάδης Κώστας, Παπαδόπουλος Πέτρος. Πάσα για τον Γεωργιάδη, 1-1. Η μπάλα βρήκε σε αμυντικό, 1-1. Ισοφαρίζει ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος. 36ο λεπτό, 1-1. Ήταν πολύ ωραία η πάσα του Άρμεν στον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Πάσα του Παπαδόπουλου στον Γεωργιάδη τον Γιώργο. Πλάσαρε, η μπάλα βρήκε και στον Αθανασιάδη τον Δημήτρη. Ξεγέλασε τον Σαμολαδά. 1-1, 37ο λεπτό. Μιχαλάκης αλλάζει με τον Άρμεν. Σκαφτή, Γεωργιάδης, η πας, ο Γιώργος η κεφαλιά, out. Επιστροφή αγαπητοί φίλοι και φίλες για το δεύτερο ημίχρονο και ο κύριος Λάλας κάνει δύο κινήσεις. Μέσα ο Μάκης ο Μπαλτζίδης με το 14, επίσης και ο Στέλιος ο Φερφέρης, έξω ο Παπαδόπουλος ο Βαλάτης και ο Γεωργιάδης ο Κώστας. Άρα δύο αλλαγές για τον κύριο Λάλα. Πλησιάζουμε το 50ο λεπτό, το σκορ είναι 1-1 όπως διαμορφώθηκε. Στο 17 το 0-1 από το Τσακμακίδη, στο 37 η απάντηση 1-1 από τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο για τους φίλους. Εδώ δεν θα προλάβει ο Καλαϊτζής. Δημιουργήθηκε επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα του Βέργου, για την αιστεία του Βέργου, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Κύριος Γεωργιτσόπουλος θα υποδείξει το τείχος στην θέση που πρέπει. Μιχαλάκης
και ο Λευτέρης Κερασίδης. Μιχαλάκης αφήσει Κερασίδης. Απευθείας Σαμολαδά σωτήρη απόκρουση. Ο Γιάννης Σαμολαδάς κρατάει όρθια την Προσοτσάνη. Πολύ ωραία εκτέλεση με το χαρισματικό αριστερό σου του Λευτέρη Κερασίδη. Η απάντηση από τον Γιάννη Σαμολαδά. Κερασίδης. Καλοκτυπημένο. Άρμεν. Γκολ! Χαρισματικό γκολ. Δημήτρης Άρμεν. Χτυπήθηκε το φάουλ από τον... Από τον Κερασίδη, απέκρουσε νεμητική. Πήρε το rebound ο Δημήτρης ο Άρμεν. 6-7 μέτρα έξω την περιοχή. Σούταρε πλασαριστά. Νίκησε τον Γιάννη Σαμολαδά. Και 85ο λεπτό. Η Πετρούσα αποκτά προβάδισμα. Δημήτρης Άρμεν οδηγεί την δόξα Πετρούσας εκτός συγκλονιστικού απροόπτου με αυτό το γκολ. Για να δούμε την όποια αντίδραση για την Προσοτσάνη. 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μάκη. Ας περιμένουμε λίγο να σφυρίξει τη λήξη. Θα πω ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι. Ιδιαίτερα στο δεύτερο μίχρο που ανέβηκε ο ρυθμός του παιχνιδιού. Και η Πετρούσα πήρε δίκαια την νίκη πρόκριση. Αξίζουν συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το... Γιατί έδειξαν, θα έλεγα, αθλητικό πολιτισμό. Αν και ήταν ένα γειτονικό ντέρπι, οι ποδοσφαιριστές ήταν άψογοι. Σήμερα ήταν ένα ντέρπι το παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων οι οποίες πρωταγωνιστούν στο ποδόσφαιρο της Δράμας τα τελευταία χρόνια. Εμείς σήμερα δεν πήγαμε καλά στο παιχνίδι. Δεν είχαμε την απόδοση που είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν μας βγήκαν πολλά πράγματα. Η Πετρούσα κέρδισε δίκαια σήμερα. Αλλά αυτό που θα πω στα παιδιά είναι ότι σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε. Χάθηκε ένα παιχνίδι, φύγαμε από το θεσμό του κυπέλου, συνεχίζουμε στο πρωτάθλημα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Πετρούσας για την νίκη της και να της ευχηθώ καλή συνέχεια. Η αποβολή εκείνη την ώρα δεν έβλεπα, ήμουνα έδινε οδηγίες για το παιχνίδι, δεν είδα τι ακριβώς έγινε. Εντάξει, για μας είναι πολύ άσχημο ότι χάσαμε και έναν καλό ποδοσφαιριστή για τη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, ήταν μια κακή μέρα για μας. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Πετρούσα κέρδισε δίκαια. Εμείς, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και στην αρχή, δεν μας βγήκαν πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το σχεδιάσαμε, δεν μας βγήκε. Παρόλο που προηγηθήκαμε στο σκορ, δεν είχαμε το καθαρό μυαλό να το κρατήσουμε, έτσι ώστε να πάμε στο ημίχρονο με αυτό το σκορ και με τους έμπειρους ποδοσφαιριστές που προσθέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Αντίθετα, και στο σημείο που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το παιχνίδι, δεχτήκαμε την αποβολή με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βγούμε με αξιώσεις μπροστά. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια φάση που ίσως να μας έδινε την πρόκληση. Δεν βγήκε αυτή η φάση. Και η Πετρούσα με την πίεση που άσκησε, φυσικά δεχτήκαμε ένα γκολ από πολύ μακριά. Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Επαναλαμβάνω, ήταν μια κακή μέρα για μας. Σηκώνουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό να συγκεντρώνουν τόσο μεγάλο αριθμό θεατών δύο ομάδες πάρα πολύ ιστορικές και αυτό βοηθάει νομίζω στην αναβάθμιση γενικά του τοπικού ποδοσφαίρου. Από εκεί και έπειτα στο αγωνιστικό κομμάτι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Κερδίσαμε πολλά μέτρα στο γήπεδο με το ξεκίνημα. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί στο αγωνιστικό κομμάτι στην κυκλοφορία. Κερδίσαμε μια πεντακάδαρη κόκκινη, η οποία νομίζω δεν έκλεισε πεντακάδαρα τα μάτια. Είναι η ίδια φάση με το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι η δικαιολογία θα είναι ότι είναι στο πρώτο λεπτό, αλλά η κόκκινη είναι πεντακάδαρη και νομίζω δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, και ενώ η ομάδα μας δέχτηκε το 0-1, ενώ ήταν καλύτερη. Ορθολογικά πιέσαμε, προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα κάτω, ισοφαρίσαμε με ένα κάπως τυχερό γκολ, αλλά το οποίο πριν ήρθε από ανάπτυξη. Και μετέπειτα συνεχίζαμε την πίεση. Αφού ήρθε και η αποβολή της Προσοτσάνης, μετέπειτα δεν ρισκάραμε, προσπαθήσαμε με συγκεκριμένη τακτική να περάσουμε την μπάλα ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι το γκολ δεν ήρθε από αυτό το κομμάτι, ήρθε από ένα υπέροχο γκολ από μακριά.
αλλά η ομάδα μπόρεσε να κυκλοφορήσει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Έβγαλε πάθος και γενικά υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο ντέρμπι στη σημερινή ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κόσμο που μας στήριξε, να σας χαρώ για την ομάδα της Προστσάνης και να της ευχηθώ καλή συνέχεια. Αυτά από εμάς αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα γκολ και θέαμα και την άλλη Παρασκευή πάλι να είμαστε γεροί εδώ, να είστε καλά. Συνεργείο Αυτοκινήτων AutoTest Τίμος Δημήτρης. Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της αυτοκίνησης μας κάνει τους πλέον ειδικούς για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Συνεργείο Αυτοκινήτων AutoTest Τίμος Δημήτρης. Η χρήση γνήσιων μηχανημάτων διάγνωσης, κάθε πιθανής βλάβης και ειδικότερα η εξειδίκευσή μας στη γαλλική τεχνολογία εγγυώνται το καλύτερο αποτέλεσμα για το αυτοκίνητό σας. Γρήγορο και εγγυημένο σέρβις με παντός τύπου ανταλλακτικά σε προσιτές τιμές. Συνεργείο Αυτοκινήτων AutoTest Τίμος Δημήτρης. 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας, διασταύρωση χωριστής. Τηλέφωνο και φαξ 25 21 0 57 950. Trade Car Χατζηλαζαρίδης Βογιατζάκης. Κάθετη ολοκληρωμένη μονάδα με πιστοποίηση ISO 9001. Αντιπροσωπείες στη Citroën, Lancia, Jeep. Ολοκληρωμένο σέρβις και ανταλλακτικά για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον τομέα των μεταχειρισμένων, με εγγυημένη ποιότητα αλλά και δυνατότητα χρηματοδότησης. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.tradecar.gr και δείτε ένα στόλο με πάνω από 150 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Tradecar. Η σωστή επιλογή στους 4 τροχούς. Ελληνικών γευσιπωλείων. Γεύσεις ονειρεμένες στο κέντρο της Δράμας.